Χθες είχαμε το τούμπα, έκσταση, εξτανό. Σήμερα ταμ ταμ και. Τι τραγούδια είναι αυτά, ρε τρέλια. Πάλι σ' άρεσε. Τι τραγούδι, το χθεσινό ήταν πολύ καλό αυτό. Αυτό, ρε, φίλε, αυτό και αυτό. Είναι γνωστά τραγούδια, δεν ξέρω ο κόσμος. Εγώ δεν το ξέρω, τραγούδια. Αυτό το τούμ ταμ ταμ. Πού να ξέρει, φίλε. Δεν το ξέρω. Εσύ δεν είσαι μαου μαου. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Ταμ ταμ. Συνεταιράκι σου δεν σε έχει πει μαου μαου. Α, δεν θα καταλαβαίνω επιθετικά. Μαου μαου σου είπε ένα δηλαδή. Μαου μαου, ναι. Είπε, ναι, δεν εννοούσε τον κόσμο όμως. Τώρα με κάνεις και είμαι. Κοίτα, εσύ ήσουν ο δικηγόρος του Ηρακλή στην τηλεοπτική μαρμίτα. Ναι. Εμένα με βάζει στο τέτοιο να γίνω ο δικηγόρος τη ΣΑΕΚ. Δεν είναι 10. 12, 13, 14. Αλλά σήμερα, άμα κάνω τώρα καμιά. Βάλω κανένα live μετάδοση στο Facebook. Ναι. Να μας δω λίγο την εκπομπή, σε πέρασε ο Ηρακλάκη. Βλέπει και ο Ματσιούκης. Εδώ με φανέλα. Εντάξει, εθνική Αργεντινή είναι, ρε φίλε. Γαλάζια, λευκή. Και πώς γίνεται όταν είναι ο Ματσιούκης, συνέχεια κάτι, κάτι μπλέχο, πραγματικά. Μία τα γυαλιά, σήμερα θα με φανέλα της Αργεντινής. Εντάξει, είμαστε Αργεντινοί. Έχει δίκιο ο Γιώργος. Δίκιο έχει. Δηλαδή, άμα σε δει κάποιος από πίσω, λέει ναι. Εθνική Ελλάδος. Εντάξει. Σιγά, εθνική Ελλάδα. Ναι, τι ναι, εντάξει, αυτό πώς γίνεται πραγματικά. Όχι ότι δεν έχει κόσμο ο Ηρακλής. Επειδή παίζει Εθνική Ελλάδος. Παίζει σήμερα. Πού παίζει, τρέλια. Ουγγαρία, μεγάλο μάτσε φιλά, να τρίχιασα κάτσε λίγο. Πώς λέγεται η διοργάνωση, θυμάσαι? Nation League. Nation. Έθνος, έθνος είναι το Nation. Έθνος, ναι, δηλαδή. National που λέγε, ναι, αυτά έτσι και βγαίνει. Τι κάνανε οι άνθρωποι τώρα αυτοί, επειδή ήταν τα φιλικά και δεν είχαν τόσο πολύ ενδιαφέρον. Δώσαν μέσω αυτή τη διοργάνωση με κάποιο τρόπο, τώρα δεν τον θυμάμαι κιόλας, μην το κάνω για τον έξω, δίνουν τέσσερις θέσεις που οδηγούν στο Euro. Απευθείας. Βέβαια. Δηλαδή, γίνονται πάνε... κάποια πράγματα, θα ξαναπαίξουν. Όχι με την πρώτη, θα ξαναπαίξουν. Ναι. Δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς, δεν μην σου λέω ψέματα. Okay. Και θα γίνουν και play-off από αυτό το πράγμα. Υπάρχει... Και τέσσερις ομίλους. Δηλαδή, εμείς, αν δεν προκριθούμε από τον όμιλο, έχουμε δεύτερη. Ναι, αν είμαστε πρώτοι σε αυτόν τον όμιλο, ναι, θα έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία και κάποιες άλλες ομάδες να περάσουν στο Euro. Άρα είναι μια καβάτζα. Αν βέβαια δεν προκριθείς. Ειδικά για ομάδες σαν και εμάς που δεν την έχουμε και στο τσεπάκι, ναι, την. Σιγουράντζα την πρόκριση. Θα την χαρακτηρίζαμε μια δεύτερη ευκαιρία. Ακριβώς, είναι δεύτερη ευκαιρία. Μην καμπατζωμένη, εφόσον τερματίσει πρώτος, σε περίπτωση που δεν προκριθεί ο όμιλος. Χθες, τρέγια, συγγνώμη, και είχες δίκιο. Μου είπες ανάγωγος. Εμείς μπήκαμε τώρα, μιλάμε 3-4 λεπτά και δεν καλησπέρασαμε τον κόσμο, δηλαδή. Μία-μία θα πηγαίνει. Μία-μία. Μία-μία. Εγώ το βόδι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Και όχι μόνο, βέβαια, έτσι. Καλή ακρόαση. Καλή ακρόαση να έχετε. Και να έχουμε φυσικά, γιατί θέλουμε την παρέα σας από κάποιο σημείο και όταν θα ανοίξουμε τις γραμμές, να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Λίμπερο 107 και 4. Είμαστε εκπομπή... το Ράδιο Μαρμίτα. Σωστά. Με Ζάχο Ντρούλη και Τάζο Τρέγια. Πες πρώτα σένα, δεν έχω τέτοια. Παρέτσα, φίλε, δεν έχω τέτοια θέματα. Ναι, ξέρω, καλά, το ξέρω. Δεν έχουμε τέτοια. Η φιλιπρεπή και η κομπλεξική. Οχ, μη λες τέτοια. Μη λες τέτοια. Μη λες, γιατί σε ακούει ένας φίλος μου, μη λες. Μην κοιτάτε πολύ, κοιτάξτε χαμηλά τώρα. Χαμηλά κοιτάνε οι ένοχοι. Τι να κάνουμε τώρα. Σωστό. Εδώ θα ακούτε αλήθειες. Λοιπόν. Για τη μία πλευρά και από την άλλη. Τώρα από την άλλη λίγο δύσκολα. Καλά, και εγώ το ίδιο θα έλεγα τώρα. Για σένα με πρόλαβες από την αλήθεια στροφή. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας και να πούμε και τους χορηγούς. Να πούμε ότι υπάρχει και σποτάκι που βέβαια θα παίζει κατά τη διάρκεια όλη τη ημέρα του χορηγού μας. Σήμερα θα ζητήσω έτσι κατ' εξαίρεση να το. Γιατί εσύ είπε δεν το έχει ακούσει. Να το παίξουμε με το που το πω. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα από μέσα. Το έχουν περάσει νομίζω, στην υποληψία. Ναι. Θα το δούμε στο διάλειμμα. Και να το παίξουμε, ναι. Σωστά, σωστά. Ναι. Να πούμε για να παίξουμε. Θα το παίξουμε, λέω. Θα το, μην το, και αυτό δεν ακούσει και ωραία. Θα το παίξουμε. Γιατί είναι τους σπουτάκι, ρε φίλε. Α, ναι. Λέω, κάποιος μπορεί να έχει, κάποιος μπορεί να έχει, ρε φίλε, πονηρό μυαλό. Τι να πω. Φίλε, τι φταίνουμε σαν οι άλλοι πονηροί. Α, εσύ είσαι αθώος. Αθώος τρέλιας. Πάντα. Μέχρι τις 12 είμαι αθώος. Λοιπόν, και να πούμε ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα είναι στον αέρα με την υποστήριξη του Escobar Espresso Coffee Bar. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί για καφεδάκι μέχρι αργά το βράδυ. Φυσικά το βράδυ, όχι καφέ, ποτάκι έτσι. Και το σπίτι του Πάμπλο ζητάει να δει μπαλίτσα. Το στέκι της πόλης για να απολαύσει τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League. Και όλες φυσικά τις αγαπημένες μας ομάδες μπορείτε να τις δείτε, τις δικές μας, τις δικές σας και ξένα πρωταθλήματα, τα πάντα ό,τι υπάρχει στο Escobar Γεωργίου Παπαδρέου 9, τηλέφωνο 2311 208 301, γιατί όπως είπαμε και χθες, να ξαναπώ το τηλέφωνο 2311 208 301, υπάρχει φυσικά και το group του Escobar, μπορείτε να γίνετε μέλη και να βλέπετε όλες τις ανακοινώσεις, γιατί πρέπει να κάνετε και ρεζερβέ, έτσι.
το μαγαζί, πρέπει να κάνετε ρεζερβέ. Έχουμε και ένα επίπεδο. Όχι μόνο επίπεδο, αν θέλουν να δουν. Θα σου πω κάτι ωραίο, σε διακόπτω. Συγγνώμη και έρχεσαι γιατί. Στον τελικό, επειδή τον τελικό, για να δεις ότι είμαι ειλικρινής, στον τελικό το ΑΕΚ ΠΑΟΚ το είδα στο Εσκομπάρ. Στον Νίκο. Πρέπει να πεις πολύ μετά. Όχι, καθόλου δεν ήπια. Το ξεπέρασε. Το ξεπέρασα. Αφού δεν πήρα το πρωτάθλημα, ήμουν εντάξει. Φυσικά δεν λέω ψέματα, δεν ήθελα να πάρω το κύπελο, αλλά εντάξει. Το λιγότερο κακό έγινε. Είχε φίλε ο Μπουγάτσας και ο Μάνος. Φυσικά και όλο τον Μπουγάτσα λέμε. Ο Μάνος ο Καλογεράκης και ο Νίκος ο Μπουγάτσας. Είχαν μία στην είσοδο, έτσι και την έβλεπε στρέγια. Μία τι? Κοπέλα. Α, ναι. Σερβιτόρα. Όχι. Α, υποδοχή. Υποδοχή, φίλε. Σόπαρε, φίλε. Δεν ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή πιστεύω ότι. Φεράς, αφρός. Πιστεύω ότι. Ζάχαρη. Ναι, πιστεύω ότι λίγοι είδαν τον τελικό. Σόπαρε. Αυτό σου λέω. Ένα την έβλεπε και τρεις την έφτιανε να μην την βατιάξουν. Αυτό σου λέω μόνο. Τι να σου πω τώρα άλλο. Τι να πω. Γιατί έχει επίπεδο το μαγαζί. Πρέπει να γίνει τελικό τώρα για να ξανάρθει η Δεσποινή. Αυτά είναι ζητήματα. Τι που πήγαμε το βραδάκι. Ναι. Είδα πολύ ανεβασμένες καταστάσεις. Ναι. Αυτά τα άλλα όσον αφορά το προσωπικό είναι ζητήματα του Μάνου και του Νίκου. Είναι της διεύθυνσης. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Οντισιόν ο Νίκος. Είναι ειδικός. Α, ο Μπουγάτσας. Ο Μπουγάτσας της Οντισιόν. Είναι διευθυντής προσωπικού. Τα γυαλιά τα φοράει, τα κάνει Οντισιόν. Τα γυαλιά τα φοράει και όταν κοιμάται. Να πάθαμε. Και όταν κοιμάται τα φοράει. Ωραία. Μόλις τώρα σας ενημερώνει η στοίχημα.gr. Βρείτε στη στοίχημα.gr τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών και πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. Φιλανδία Under 21, Πολωνία Under 21, 1-3. Στο 90, βάλτε ένα κυκλάκι προαιρετικά αν θέλετε, στο 1-80, στον κωδικό 2049. Έχουμε δράσει δηλαδή και θα λέμε αποτελέσματα φυσικά. Αποτελέσματα, έτσι. Διότι και η στοίχημα είναι χορηγός. Έτσι. Να στείλω τα πρώτα χαιρετίσματα. Έχουμε και άλλους υποστηρικτές εδώ της εκπομπής. Βέβαια. Οι παίζουν στην αρχή. Θα τους λέμε τιμή σε ανεκκίνη γιατί ακούει το σποτάκι τους. Θα τους λέμε τιμή σε ανεκκίνη στο κλείσιμο. Στο κλείσιμο όπως έκανε θες νομίζω, έτσι. Ωραία, ναι. Λοιπόν, είπαμε για το βασικό υποστηρικτή της εκπομπής. Να στείλω εγώ τα πρώτα χαιρετίσματα στο φίλο το Θάνο. Κιτρινόμευρες καλησπέρες, μας χαιρετάει και Τζιώζα, έχω καλή εκπομπή και τον Τάσο. Και ο Κώστας ο Χουρδάκης, καλή εκπομπή από τα Κιτρινόμαυρα Χανιά, λέει ο Κώστας, από την Κρήτη. Μόλις τώρα, τι έγινε. Στοίχημα σας ενημερώνει, στο κωδικό 2048, El Masri. Πώς θα το πω εγώ τώρα αυτό, φίλε. Ας το πω από ψέδικα όπως μου βγαίνει. Νογκούμ El Mostagbal. El Masri, Nogum El Mostagbal 4-0. Πες το τρεις φορές δεν μπορώ. Δεν το βλέπω κιόλας από εδώ. Πες τη μία ομάδα. Nogum El Mostagbal. Nogum El Mostagbal. Το είπα. Σε έφαγα τρέγια. 4-0. Πολλά με λίγα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Βασικά να πούμε ότι πλησιάζουν και οι μέρες για την τρίτη αγωνιστική. Αυτό είναι καλό γιατί, επαναλαμβάνω, η εκπομπή ξεκίνησε μέσα στη διακοπή του πρωταθλήματος. Αυτό δεν ήταν καλό για μας. Να πω και την αλήθεια. Υπάρχουν τα παιχνίδια που σιγά σιγά θα αρχίσουμε να λέμε και πραγματάκια γιατί. Τι είναι αυτό, ρε? Τυροκαρτούν. Τυροκαρτούν. Αυτό είναι δικό μου. Είναι δικιά μου. Είχα πει έναν τυροκαρτούν. Εντάξει. Λαρισαίο φίλο, φυσικά χαρτολογώντα. Ωραίο. Έχουν έμπνευση, είπαμε εκεί. Πού είναι τα οφίτσια, είναι ή όχι. Ο Γιάννης, ένα Γιάννης. Τώρα είμαστε στα οφίτσια. Να είναι καλά ο φίλο. Λοιπόν, λέω ότι σιγά σιγά Τάσο θα μπαίνουμε και σε αγωνιστικού ρυθμού, έτσι. Δηλαδή θα αρχίσουμε να λέμε. Ότι και τα νέα της ομάδας, γιατί θα υπάρχουν και νέα και των ομάδων, και του ΠΑΟΚ και του Άρη. Και του Άρη και του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει Κυριακή, έτσι δεν είναι? Πότε παίζει? Σάββατο παίζεται με. Σάββατο απόγευμα στη. Α, στην Κρήτη. Ναι, στην Κρήτη. Στο Γλεντί Κουλέ. Στο Γλεντί Κουλέ. Τελικά θα έχετε κόσμο, ε. Όλη θύρα 6. Όλη θύρα 6. 15 ευρώ το εισιτήριο για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Λογική τιμή. Δεν είναι λογική γιατί είναι αρκετά τα μεταφορικά. Δηλαδή ένα που θέλει να πάει από εδώ, από Θεσσαλονίκη για Κρήτη. Αεροπλάνο μόνο, τι απάντησε. Ακτοπλοϊκό ή. Ακτοπλοϊκό θα πα. Μία μέρα θέλει να πα. Θα πα πειρά. Ναι, εδώ δεν έχει κατευθείαν. Δεν έχει κατευθείαν. Κοίτα, όταν κάνει τώρα τέτοια, με μόνο αεροπλανάκι. Όποιο έχει δυνατότητα. Αν κύριε φίλε, και τελευταία στιγμή θε να πούμε καμιά 500 πανέλα Κρήτη αυτή την περίοδο. Ναι. Αν δεν έχει 500, δεν σου πει. Όχι, όχι, πολλά είπε.
Πολλά είπα. Πολλά είπες. Αλλά είναι, πλέον δεν είναι, ο κόσμος ας δεν είναι για τέτοια. Ας κουκλάρει ένας φίλος για τη Βαργέλα. Δεν είναι πολλά. Να μας δίνει ένα εισιτήριο, να μας πει ένα εισιτήριο Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, πόσο έχει για το Σάββατο. Πάνε, έλα. Γιατί δεν θα πας και θα γυρίσεις με κολυπώντας. Ωρε φίλε. Ωρε φίλε. Δηλαδή τα αγγλικά σου. Αλέρε τούρ αγγλικά. Αλέρε τούρ δεν είναι αγγλικό. Καλά, χθε σου το είπα. Που σου λέω ποια μου είπε λέξη και σου λέω δεν είναι αγγλική. Γαλλική είναι. Ποια μου έρωτησε. Το τραγούδι πώς το λέγανε. Ζετέμ, ποιο ήταν. Πώς λεγόταν. Μία γαλλική και σου λέω γαλλικά είναι αυτά. Ποια αγγλικά. Λοιπόν. Το ξέρετε την γαλλικά, ήθελα να το ξέρει εσύ. Τι ήρθε, φίλε. Έχουμε και επέτειο σήμερα, έτσι. Τους δίδυμους που έχουμε στο Σεπτεμβρίου. Να πούμε καταρχήν. Το ένα ήταν. Ε. Αυτό, καλή σχολική χρονιά. Όχι, φίλε, συγγνώμη, σε αυτά ξέρεις πολύ καλά. Όχι, έχω φίλοι που είναι διευθύντρια σε σχολείο, αλλά δεν έχω παιδιά, δεν είμαι παντρεμένος, οπότε αυτά τα ξέρετε πιο καλά εσείς. Ξεκίνησε. Ναι, σωστά. Να πούμε για όλα τα παιδάκια τα μικρά. Για όλα τα παιδιά τα μεγάλα, για όλους τους εφήβους, ναι. Γενικά για όλους τους δασκάλους, τους καθηγητές, να έχετε υπομονή, έτσι, υγεία πάνω απ' όλα, υγεία πάνω απ' όλα, υπομονή και... Εδώ είναι μια καλή ερώτηση. Αν σου λέγαν τώρα, κοίτα, δεν είναι τόσο εύκολη η απάντηση, μπορεί να, η πρώτη σκέψη να πεις ναι, κατευθείαν. Αν σου λέγαν τώρα ότι θα μπορούσες να γίνεις, πόσο χρόνο τώρα πάνε εσύ, 6-7 χρονών, 6 χρονών, 6 χρονών, δεν πάει εκεί, πρώτη δημοτικού, ναι, νομίζω, ναι. 6 είναι. Να ήσουν 6 χρονών και να πήγαινε στο σχολείο, θα έλεγες ναι. Όχι. Και εσύ όχι, είπες. Το λέω σε ένα φίλο μου το πρωί και στην παρέα που πίναμε καφεδάκι και λέει όχι, δεν θέλω. Ενώ περίμενα, ας πούμε, η αντίδραση να ήταν ναι. Εγώ είπα ναι, κατευθείαν. Αν τον έλεγες να γίνει. Δεν θέλω σχολείο, μου λέει ούτε φανταρλίκι ξανά. Αν μου λέει ο Γιώργος ο Κοκ, το φιλαράκι. Το Γιώργο, αν τον έλεγε, τον Γιώργο, τον Γιώργο. Ναι, τον είπα 20 μετά και. 45. Αν τον έλεγες 20, 23, 25. Αυτό σου λέγω. Καλά. Ναι. 6 είπα. 6 είπα. Και αυτό το είπα. Λέει όχι, δεν θέλω σχολείο με τίποτα. Ναι, ναι. Εγώ ευχαρίστω θα πήγαινα, να σου πω την αλήθεια, ξανά σχολείο. Δεν έχω πει. Εντάξει, είναι ζήτημα οπτικής γωνίας. Πολύ, πολύ. Θα το ήθελα μακάρι να ήμουν 6 χρονών και 7. Τι ωραία, ξέχνια στα χρόνια. Πολύ μικρή ηλικία μετέβαση. Εντάξει, ρε φίλε, γιατί είπες καλή σχολική χρονιά. Εντάξει, καλή σχολική χρονιά. Θα μου πεις και 12 χρονών είναι καλή χρονική χρονιά. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το Σάββατο που θα συνεχίσει ξανά η αγωνιστική δράση. Ναι. Ποια είναι τα παιχνίδια, ναι, για πες. Να συζητήσουμε λίγο τους φίλους της ευκαιρίας μιας και το συζητάμε. Πάμε πλέον στην τρίτη εσείως αγωνιστική. Για πες. Λοιπόν, στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, 15 Σεπτεμβρίου, 6 και 4. Α, πέφτουν οι ώρες βλέπω. Όφι ΠΑΟΚ. Διότι ήταν 7.30 δεν ήταν οι ώρες. Τώρα δεν ξέρω τι γίνει με τα τηλεοπτικά, πώς θα έχουν κάνει, τι έχουν κάνει. 6 και 4, σημειώστε το, Όφι ΠΑΟΚ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον η πληροφορία που δίνουμε. Εύκολο. Θα τη λέμε. Ποια είναι ότι? Ενδιαφέρει τους μαγαζάτες. Τώρα το σκουμπάρι, ναι. Δεν πρέπει να ξέρει ότι 6 θα το έχει. Πρέπει να είναι φυσικά, θα το έχει. Φυσικά. Όλα τα μάτσα είπαμε, όλων των ομάδων. Πολλοί θα μπερδευτούν με το 7 και 4. Αυτό σου είπα. Με το 7.30, 6 και 4 εγώ δεν θυμάμαι ξανά. Αυτό σου είπα, θα αλλάζουν οι ώρες, ξέρεις και γιατί. Νομίζω τώρα μην πω και κοτσάνα. Όχι, δεν θα πει κοτσάνα γιατί 7 ομάδες ανήκουν στην ΕΡΤ. Δεν είναι μόνο αυτό. Πρόσεξε. Καλά, σίγουρα θα έπεφτε η ώρα έτσι κι αλλιώς. Γιατί δεν ξέρω αν το πήρες, αν το έχει πέσει στην αντίληψή σου. Ναι. Φέτος δεν θα αλλάξει η ώρα. Το ξέρεις αυτό. Δεν θα αλλάξει. Θα πάει μια ώρα που θα όχι, όχι, δεν θα γιατί? Πάει. Γιατί είναι καινούριο. Να σου και πω κάτι. Κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ρε φίλε, ευρωπαϊκό. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Εντάξει, είπαμε να του κάνουμε του ανθρώπου για δίκαια πράγματα. Δηλαδή, έλεγα. Σιγά, μην ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ να μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Καταρχήν κατήργησε το καλοκαίρι. Ναι, όντω. Εντάξει, θα τραβήξει πιο μακριά το καλοκαίρι. Ναι, 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 θα τραβήξει πιο μακριά. Είμαι 99,99% σίγουρο αυτό που σου λέω ότι δεν θα πάει μία ώρα πίσω. Και το βλέπω και σωστό να σου πω την αλήθεια, διότι. Θα έχουμε μία ώρα περισσότερο μέρα. Δηλαδή, άρα λιγότερη σπατάλη ενέργεια. Κάπως έτσι. Γι' αυτό και ο υπουργός. Αυτό δεν έχει σχέση με αυτό, αλλά εντάξει, θα πέφτουν οι ώρες έτσι κι αλλιώς. Ο υπουργός παιδείας είπε ότι τι τα σχολεία θα ξεκινούν 9 για να κοιμόμαστε και λίγο παραπάνω. Έτσι είπε. Έτσι ναι, κουράσει και ο υπουργός γι' αυτό. Ναι. Ζαχώ, πάτε ναι. Λίγο εδώ ένα. Ριφρές το. Φρύο, εδώ, ναι. Πάρε ένα. Εδώ πέρα τσεκ. Περίμενε. Όχι, βλέπω ρε τρέγει, απλά εδώ πέρα κολλάει, είμαστε εδώ. Όχι, δεν τρέμει καθόλου το χέρι. Πάτα να έρθες. Πάντως είναι το μόνο τέτοιο, από αριστερά πας δεξιά και από δεξιά πας αριστερά. Δες τώρα, ήρθε εδώ. Πρώτη φορά αριστερά ρε φίλε. Ναι. Πρώτη φορά καταργεί και την αλλαγή της ώρας, τι άλλο θες. Δεν το κάνει αυτό, είναι πανευρωπαϊκά θα γίνει.
πανευρωπαϊκά. Ναι. Σε όλες τις χώρες θα γίνει. Νομίζω υπήρχε και δημοψήφισμα. Παρά τα 21 στρέμματα που όπως λες εσύ μας κάνουν δώρο που δεν είναι δώρο. Δώρον άδωρον. Πόσο είπε συνολικά, 180. Όχι, αίρεση, εντάξει. 37 άλλο και 20, 58. Εντάξει. Τι, 58 στρέμματα. Δεν είναι και τίποτα, εντάξει. Τι είναι, ρε, και την περιοχή από 2 εκατομμύρια που πάει το στρέμμα, τι είναι. Πού, ρε, σε ποια περιοχή πάει 2 εκατομμύρια. Στρέμμα, πόσο πάει το στρέμμα. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά. Πάει 2 εκατομμύρια και ευρώ το στρέμμα. Ναι, εντάξει. Δηλαδή 42 εκατομμύρια σα χάριζουν, δηλαδή εννοεί. Αφού 20. 57 επί 2 που λε εσύ. Όχι. Ναι, δεν είναι και τα 58 εκεί, ρε. Λέω τα 37 στην Πηλαία και τα 21 εδώ 58. Λίγα χαρίζουν. Λίγα. Γιατί αυτό το στολίδι. Που θα γίνει. Που θα γίνει. Εγώ δεν λέω, okay. Με χρήματα του ιδιοκτήτη και μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη. Ωραία. Θα δώσει άλλο πρεστίζ στην περιοχή, άλλη αξία αγοραστική. Πού μένεις? Στο νέο στολίδι. Στο κόσμημα. Το ομορφότερο γήπεδο, ένα από τα ομορφότερα γήπεδα, αν όχι το ομορφότερο γήπεδο της Ευρώπης. Ναι, κάτσε λίγο να απαντήσω το κάτι λέγει. Οπότε η υπεραξία που θα υπάρξει για την όλη περιοχή, για τα γύρω διαμερίδα κτλ. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συνεισφέρουν και να δώσουν παραπάνω χώρους στο να συμβάλλουν αυτό. Με αυτόν τον σκοπό φυσικά. Τη μεγαλύτερη αξιοποίηση της λόγω περιοχής. Εγώ... Δηλαδή, ένα απλό θα σου πω. Μόνο μέσα στο γήπεδο, κοντά δίπλα από το γήπεδο ακριβώς, ναι. Θα γίνει. Θα σε αφήνει το μετρό. Εγώ την παίρνει το μετρό από τον σταθμό και θα σε αφήνει στην τούμπα. Κατέβηκες, πας στην μπουτίκ, πας στα μαγαζιά να ψωνίσεις, πας το ένα στο άλλο. Εγώ την άποψή μου την είπα χθες. Δεν είμαι αντίθετος. Δεν είμαι αντίθετος. Να τα πάρει τα. Και τζαμπαζάνο ο ΠΑΟΚ τα. Πόσα λένε αυτά τα στρέμματα για να κάνει το γήπεδό του, εφόσον υπάρχει άνθρωπος να το χρηματοδοτήσει. Απ' την άλλη, θέλω και εγώ, δεν λέω κάτι παράλογο, τα ίδια που πήρε ο ΠΑΟΚ, για να ψάξω και εγώ να βρω έναν άνθρωπο σαν το Σαββίδη ή μια εταιρεία για να ξέρω και εγώ ένα γήπεδο. Δεν βλέπω κάτι παράλογο, νομίζω. Όχι, εντάξει. Είναι πάρα πολύ σωστό και δίκαιο αυτό που λες. Απλά πρέπει να βρεθεί ο άνθρωπος να αποδείξει ότι έχει τα ηχέγγυα. Μα πώς, άμα μπορεί να πάω σε μια εταιρεία, ρε Τάσο. Ναι, να πάω σε μια. Είδες, έχεις δίκιο. Στη μία περίπτωση έχουμε. Ναι. Συγγνώμη που σε έχω λίγο γυρίσει την πλάτη, αλλά κοιτάω αυτά. Δεν πειράζει. Στη μία των περιπτώσεων. Δεν φαίνομαι, δεν είμαστε τηλεόραση, είναι ράδιο. Μια μέρα θα το ανοίξουμε live. Θα κάνουμε πώς γίνεται από εδώ να κάνουμε. Θα κάνουμε live μετάδοση από το Facebook. Α, εντάξει. Μου το ζήτησαν πολύ. Ναι, ωραία. Να βάζει τα καλά σου. Λοιπόν, ναι, θα ξεριστώ κιόλας μέσα από τη μία περίπτωση. Στη μία περίπτωση έχουμε. Έναν άνθρωπο ο οποίος εδώ και μια εξαετία χώνει, ωραία. Χρωστάει, δεν έχουμε καμιά προσφυγή, δεν βγήκε κανένας να πει ότι μου χρωστάει, ωραία. Κάποια οικονομική κατασταλία, δηλαδή έχει αποδείξει χορηγίες στο Super League, χορηγίες από εδώ, χορηγίες. Αυτά είναι σωστά που λες, τι θα κάνουμε. Κρέμισε την κοκκινοπράσινο-κίτρινη παράγκα, λοιπόν, έκανε πράγματα, δηλαδή όλα αυτά είναι λεφτά. Δηλαδή επένδυση στο Μακεδονία Παλάς, πήρε τη ΣΕΚΑ, πήρε το Παλιούρι, πήρε το Ξενία, πήρε το λιμάνι μετοχές, πήρε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή απέδειξε ο άνθρωπος ότι. Με το Μαρούλι τα πάει καλά, έχει τεράστια σχέση. Ναι. Και είναι το νούμερο 50-53 στη. Ναι, παίζει ρόλο αυτό πολύ. Ωραία. Παίζει τεράστιο. 53-50 ή 53 εννοώ, δεν παίζει ρόλο. Παίζει όταν κάνει τέτοια οικονομικά. Δεν παίζει ρόλο, σου λέω αν είναι 50 ή 53, ρε. Δεν ακούς, δεν ακούς. Ναι. Σου λέω δεν παίζει ρόλο αν είναι 50 ή 53. Α, ναι, εντάξει, κοντά. Ωραία. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει αυτό ο άνθρωπο μια εξαετία, μια πενταετία γεμάτη, ο οποίο έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα απεξέλθει. Μα δεν διαφωνώ σε αυτό. Όταν λοιπόν ο Άρης. Ναι. Βρει έναν άνθρωπο, μία πενταετία, αποδείξει ότι χώνει, μπροχνεί, βάζει, δεν μασάει να κάνει μεταγραφές παράλληλο που δεν παίζει η Ευρώπη κτλ. Okay. Τότε, ναι. Τότε τελείως, να βρεθεί και η ανάλογη λύση, να βοηθηθεί αυτός ο άνθρωπος και να χαριστούν, να δοθούν, όχι 57, 280. Όχι, δεν είναι να χαριστούν 257, εγώ είμαι της οτιμίας. Εντάξει, άμα είναι 60 ή άμα είναι 55, αλλά δεν παίζει ρόλο. Έχει μια πορεία τελευταία και να κάνουμε τον break. Όχι, να απαντήσω, μα δεν απάντησα. Ναι. Να απαντήσω. Ναι. Εγώ λέω ότι σίγουρα ο Καρπίδης, το είπα και χθες, δεν είναι της οικονομικής εμβέλειας του Σαββίδη, προς Θεού, έτσι. Αλλά μπορεί, φίλε, έχοντας αυτό εδώ πέρα το χαρτί που λέει ότι έχω 60 στρέμματα, 70 που μπορεί να χτιστεί το τέτοιο, να πάει σε μια εταιρεία και να πει: κύριε, είμαι ο Άρης, ξέρετε, αυτό είναι το. Το όνομα, αυτό είναι το δυναμικό, αυτό είναι το τέτοιο. Και θέλω να χτιστεί ένα γήπεδο με δικά σας κεφάλαια. Θα βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ, αν μπορώ. Mm-hmm. Και φυσικά να πάρετε τις χρήσεις αυτά πώς γίνονται, mm-hmm. όπως όλα τα γήπεδα τα mm-hmm. που χτίζονται έξω. Mm-hmm. Που βέβαια εκεί, για να είμαι, είμαι αληθινός, mm-hmm. κάποια χρήματα βάζει και. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη το Emirates, mm-hmm. δεν το χτίσε αποκλειστικά Emirates, έβαλε και άσενα κάποια λεφτουδάκια. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να βρεθεί. Αν δεν έχω τίποτα, τι να πάω να πω. Πολύ ξέρω εγώ, στη Siemens π.χ. Τώρα πώς μου ήρθε η Siemens. Να λέω μια τέτοια. Τι να πω. Ναι, ποιανό τον πει. Τον μπλε.
Του μπλε, δεν του κατάλαβα. Τέλος πάντων, να πω ότι κυρία, κυρία τώρα μεγάλη αυτή η εταιρεία πολυεθνική, έχω αυτό εδώ πέρα. Θέλεις να εμπλακείς και να γίνεις. Αλλιώς θα πάω στην επόμενη. Ωραία. Δεν λέω κάτι παράλογο, νομίζω. Σωστά. Ωραία. Έρχεται συμφωνούμε. Η λόγω εταιρεία ναι. Και σου λέει, έλα εδώ ρε μας το καρυπίδι. Ναι. Πολύ ωραία τα λες εσύ. Ναι. Και όμορφα και καλά. Εγώ με ποιο κίνητρο. Θα σου, μα σου το είπα το κίνητρο. Με ποιο κίνητρο να βάλω τα ωραία μου λεφτά να τα επενδύσω σε μια ομάδα η οποία. Ήταν απόν τέσσερα χρόνια τώρα από τη μεγάλη κατηγορία. Ναι. Δεν έχει παίξει Ευρώπη. Δεν, έχει, δεν είναι γνωστή στην Ευρώπη για κάτι που έχει κάνει. Έτσι, δεν διακρίνεται στην Ευρώπη. Πώς δηλαδή. Δηλαδή δεν διακρίνεται. Και ο Πάκ πού διακρίνεται και στην Ευρώπη. Δεν το κατάλαβα. Κάθε χρόνο, ρε φίλε, τουλάχιστον. Παίζει, ποια είναι η διάκριση. Εντάξει, μπράβο. Διάκριση στην Ευρώπη δεν έχει πετύχει καμιά ομάδα. Λίγο πριν. Εκτός λίγο του Παναθηναϊκού. Ωραία. Όλη η Ευρώπη σε διαβάζουν στο Παρίσι. Μην το πάμε τώρα ποιος έχει μεγαλύτερο. Θα πω κι εγώ. Στο Μόναχο. Εγώ σου είπα. Η οποιαδήποτε μεγάλη εταιρεία. Ναι, για να μην όντως το κάνουμε. Αλλά δεν μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλο. Δεν είναι και καλό. Ραδιοφωνικό. Λοιπόν, και εγώ φταίω φυσικά αρκετές φορές. Σωστά. Λοιπόν, οι εταιρείες αυτές δεν βλέπουν. Οι εταιρείες αυτές βλέπουν το background της κάθε ομάδα, τη δυναμική. Το αν μπορούν να γεμίσουν γήπεδα ή όχι, γιατί δεν θα πει, για μην πω πάλι όνομα, δεν θα πάει στο Κατσαβικό ή στα Πετράλωνα να χτίσει γήπεδο. Θα χτίσει στον ΠΑΟΚ, λέμε, αν δεν είχε τέτοιο, θα χτίσει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον Άρη, 4-5 ομάδες. Λοιπόν, εκεί προσβλέπουν στο κέρδος και παίρνουν τις χρήσεις, φίλε μου. Παίρνουν τη χρήση για τα μαγαζιά από κάτω, έτσι γίνεται. Εδώ αυτό που δεν, δεν έγινε στην ΑΕΚ, που είναι στην πρωτεύουσα και ξέρουμε ότι όλα τα πάντα γίνονται εκεί, θα γίνει στον Άρη. Δεν έγινε στην, στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει ρε φίλε τέτοιον. Ισχυρό επενδυτή. Τι να ισχυρό επενδυτή, ρε φίλε. Τον Καρέλη δεν μπόρεσε να πάρει. Άλλο αυτό, πήρε ρε φίλε. 25 εκατομμύρια ευρώ. Τι να έψαξε ο ΑΕΚ. Η ΑΕΚ και δεν μπόρεσε να πάρει τον η ΑΕΚ Καρέλη. Το ξέρει αν το έψαξε αυτό το πράγμα. Το ξέρουμε αυτό. Αυτό. Αν το ψάχνει, ρε φίλε, τον έχει εσύ αυτό το σπάγκο να όχι, λέω για αυτόν. Πριν έρθει αυτό. Πριν έρθει αυτό, δε φίλε, δεν ξέρω. Αυτό εντάξει. Φαίνεται ότι είναι. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Και εδώ έχουμε έτσι ένα-δύο έτσι τέτοια να γίνονται κάποια πράγματα και θα τα απαντήσει εσύ, πιστεύω, σαν πάψη. Εγώ δεν θα το διαβάσω αυτό. Όχι, δεν θα το διαβάσω. Είναι και μακρινά. Να διαβάσει αυτό που το έστειλε. Να το διαβάσει. Άντε να μην αρχίζω και τα παίρνω τώρα. Διάλειμμα. Στρίπερο 107,4 στον FM, ράδιο Μαρμίτα. Τάσο Τρέγκα, Ζάχο Ντρούλινγκ. Ζάχο Ντρούλινγκ, Τάσο Τρέγκα, Βασίλη Καβαδία, στη δίμηση του ήχου και τη. Τον ξεχάσαμε, ρε τον υπόλοιπο. Επιλογέ. Παρέτσα, συντροφιά, θα πάμε μέχρι τι 10, όπω κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 8 με 10. Δευτέρα και Παρασκευή, 10 ω 12. Έτσι ακριβώ. Σαββατοκύριακο. Καλά, έχει ρε φίλε. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Και Σαββατοκύριακο κάνουμε, είμαστε κάποιε ηλικίε, δεν είμαστε τώρα. Για του φίλου που θέλουν να επικοινωνήσουν εδώ, αν και δεν υπάρχει μεγάλη θεματολογία λόγω έλλειψη. Αγωνιστικές δράσεις. Έχουμε όμως θεματάκια. Έχουμε ναι, εδώ κάποιος φίλος με έστειλε. Και την εθνική. Εδώ δεν παίζει 10 παρατέταρτο. Δεν ξέρω. Ναι. Έχει μία ανακοίνωση υπάρχει, ναι. Τάσο. Τι πες, τι θες. Ότι τι να πω. Υπάρχει μία ανακοίνωση του Πανελλήνιου Σύνδεσμου Φίλων, ναι. ΠΑΟ Καθηνών. Mm-hmm. Μου λες, λέει να. Δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις, ναι ή όχι, δεν ξέρω. Είναι και ολόκληρο, να πω την αλήθεια. Είναι σεντόνι, ένα σεντόνι είναι. Εντάξει, καταλάβαμε σε ποιο μήκος. Κύματος είναι η. Πώς ψιλοκράζουν από ό,τι βλέπω έτσι πολύ έξω. Χοντροκράζουν. Είναι βιβλίο ολόκληρο η ανακοίνωση. Χοντροκράζουν. Χοντροκράζουν, ας πούμε, οι άνθρωποι εκεί πέρα και με το είναι ψηλό. Για τις φανέλες που δοθήκανε. Ναι. Ιδίως με το νούμερο 12. Αυτό δεν ήταν η φανέλα του κόσμου. Του κόσμου χάθηκε για τα παιδιά. Τα... Α, ναι. Το θέμα και τα λοιπά. Α, δεν το ξέρω αυτό. Φύγανε από τη ζωή και τα λοιπά. Και προφανώς δεν το ξέραν, δεν ξέρω. Ναι, αυτό λέω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως, δόθηκε στον υπόλοιπο. Μου άρεσε αυτή η εικόνα. Να βλέπω δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην κυβέρνηση και χάρισαν ένα πρωτάθλημα στο γατούλι. Να τους δίνεις, ας πούμε, με τον τρόπο που συμφερθήκαν. Ναι. Έτσι, γιατί το πρωτάθλημα παίχτηκε στα δικαστήρια. Κατ' εμέ, έτσι. Ναι, εντάξει. Την άποψή του, εντάξει, παιδιά, σεβαστή. Θα την πω κι εγώ μετά, ναι, εντάξει, φυσικά. Την έχει πει. Δεν γίνεται αυτούς τους ανθρώπους να τους χαρίζει φανέλες. Ιδίως με νούμερα τα οποία είναι ιερά. Ιερά, αν δεν το γνωρίζετε. Αν δεν το γνωρίζετε, καλά είναι να είστε πιο ενημερωμένοι. Πιο ενημερωμένοι, γιατί δημιουργείται την οργή του κόσμου, την απογοήτευση του κόσμου, την αποδοκιμασία του κόσμου και ως ένα σημείο κάποιες ανακοινώσεις είναι αρκετά δικαιολογημένες. Όχι εξ ολοκλήρου, για να μην είμαστε μηδενιστές. Αλλά πρέπει να γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το πώς θα χειριστείτε την κάθε κατάσταση.
Έτσι. Ωραία. Φυσικά χρειάζεται. Αυτό ήταν το σχόλιο σου. Φυσικά χρειάζεται επικοινωνία. Επικοινωνία. Δεν γίνεται να, μην, να είσαι αντικοινωνικός, αντιεπικοινωνιακός με τους οποιουσδήποτε. Αλλά σε κάποιες των περιπτώσεων καλό είναι να γυρνάς λίγο την πλάτη. Ας πούμε τώρα εγώ χθες που είδα τον Μπουμπούκο, στο περίπτερο του ΠΑΟΚ, λέω είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος όλο το χειμώνα, κατηγορούσε τον Ιβάν Σαββίδη με κουμπούρια και οπλοφόρους και τα λοιπά σε αυτό το βοδροκάναλο του Sky, το οποίο έπαιζε 2 εβδομάδες. Αυτό που ήθελε να περάσει προς όλο τον κόσμο, κατ' εντολή, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να έχει τα μούτρα, να έχει το θράσος να επισκέπτεται το περίπτωμα του ΠΑΟΚ και να μην αντιδράει κανείς. Να αντιδράει όταν λέω να του κλείσουν την πόρτα και να του πούνε κύριε, κύριε Μπουλή, κύριε Μπόζο, κύριε Μπουμπούκο, εδώ που είναι το περίπτερο του ΠΑΟΚ είσαι ανεπιθύμητος. Γίνα την πλάτη σου να σε κάνουμε ένα χ με σπρέι και πάρε λίγο παρακάτω άμα θέλεις. Εντάξει, πάρε σε καμιά έκθεση εκεί στους φίλους του Ολυμπιακούς, τους Παναθηναϊκούς, τους Χάρτινους, αλλά όχι εδώ, εδώ είσαι ανεπιθύμητος. Ωραία, αυτό ήταν. Αυτό αυτή ήταν η απάντησή σου στον φίλο. Ωραία. Ναι. Εγώ να ξαναπώ γιατί είπες για πρωτάθλημα. Εγώ να πω ότι το πρωτάθλημα του διέπουν κάποιοι κανόνες. Όταν παραβαίνουμε τους κανόνες, δεν γίνεται. Υπάρχουν και, γι' αυτό υπάρχουν και τα δικαστήρια για να βγάζουν αποφάσεις. Φυσικά. Έτσι δεν είναι. Φυσικά, αλλά. Αλλά να. Θα διαβάσουμε για αυτό, ναι. Θα το σχολιάσουμε. Δεν έχω πρόβλημα, θα σχολιάζουμε τα πάντα. Οι κανόνες, να έχω τα όλους. Είπαμε για όλους φυσικά. Για όλους να ισχύουν. Ωραία. Εντάξει, δεν γίνεται δηλαδή ένας διαιτητής να κατοκυρώνει τον γκολ μαζί με τον επόμενο να φεύγουν σέντρα. Σας ρώτησα ναι. Όλους σας. Ωραία. Και εσένα και τους συνοπαδούς σου. Σου απάντησα. Να μ' απαντήσετε και Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί και Αεξίδες όσοι ακούτε. Σου απάντησα. Όσοι ακούτε. Είπαμε ξαναπαντάω. Δεν υπάρχει γκολ. Αν υπάρχει τέτοιο γκολ που ακυρώθηκε ωραία. Στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, περιμένω να μου πείτε. Ωραία, σου είπα και, και για μένα είναι offside. Αλλά και offside να μην είναι, δεν το πληρώνεις. Αυτό πληρώνεις την είσοδο του Προέδρου σου όχι. Με επιστόλη. Αυτό πληρώνεις. Τι όχι. Όχι. Φίλε. Ποιο πληρώνεις. Όχι, φίλε. Τι πληρώνεις. Για να σου πω γιατί. Γιατί αν δεν ακυρώσει τον γκολ, δεν θα υπάρξει είσοδο. Καλά, φυσικά και ο νόμος της UEFA τι λέει. Τι λέει. Ότι από τη στιγμή που κατοχυρώνεις τον γκολ και εσύ και ο υπόπτης, ναι. Τον γκολ μετρά. Ναι. Δεν το ακυρώνει. Ναι, δηλαδή είναι χειρότερο αυτό που κάνει. Δεν το ξέρω αυτό το νόμο, πρώτη φορά τον ακούω. Έχει γραφτεί σε δεκάδες σελίδες. Ναι. Δηλαδή τι πιστεύω γίνεται. Να μην είναι μόνο site του ΠΑΟ. Τι γίνεται, όχι. Ωραία. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Είναι όπως στρατό. Ναι. Εκτελεί. Ναι, το έχει πει. Ωραία. Το έχει πει και θυμάμαι αυτή την ατάκα σου και σου τέτοιο. Περιμένω λοιπόν. Φίλου Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του Αεξίδες και Αριανού να μου πούν γκολ που μπήκε στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου τέτοιο. Που έδειξε ο διαιτητής και ο επόπτης σέντρα και μετά 7 λεπτά το ακύρωσε. Ωραία. Εγώ, για μένα είναι έτσι κι αλλιώς offside, έτσι κι αλλιώς, αλλά. Για σένα. Για μένα. Για μένα. Και για σένα δεν υπάρχει κανένα offside γιατί εντάξει, δεν έχει συμμετοχή ο παίκτης. Γιατί να ξέρουμε λίγο τους νόμους του ποδοσφαίρου, ναι. Ζάκο. Ναι. Ο νόμος συμμετοχή τι λέει. Έχει στη φάση. Πώς δεν έχει δεν έχει συμμετοχή. Μην πάμε τώρα με 5 μήνες. Όταν λέμε συμμετοχή, τι εννοούμε. Τι λέει. Δεν εμποδίζει το οπτικό πεδίο δεν είναι, του τερματοφύλακα. Κινείται προς την μπάλα, ρε τάση. Δεν εμποδίζει, λέμε το οπτικό πεδίο δεν θα, μα δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ σε αυτό. Δεν εμποδίζει. Δεν θα συμφωνήσουμε. Και δεν είναι... Να κάνει την ενέργεια του τερματοφύλακα. Δεν θα συμφωνήσουμε. Λοιπόν, θα διαβάσει και το μήνυμα να στείλω και εγώ. Δεν θα συμφωνήσουμε. Ωραία. Το φιλάκι μας ο Τόμο, ο φίλος μας από τη Λάρισα, ο Θωμάς. Μας ακούει και μας στέλνει χαιρετίσματα και τους δύο. Λαρισαίος. Λαρισαίος. Άρρωστος Λαρισαίος. Αλλά το μ' αρέσει στο Θωμά, στα γραφόμενά του, ότι είναι αντικειμενικός όταν είναι φυσικά και εναντίον της ομάδας. Αυτό μου αρέσει. Λάρισα δηλώνει. Στη Λάρισα μένει και Λάρισα είναι. Είναι και άρρωστος. Λαρισαίος. Ο παδός είναι το παιδί, νεαρός είναι. Όχι, ρε, εσύ. Είναι φανατικός οπαδός ΑΕΛ. Λοιπόν, και ταχώνει και στην διοίκησή του και στον πρόεδρο και στο τον διαβάζω πραγματικά και μου αρέσει πώς αυτό. Πώς το λένε? Θωμάς. Θωμάς. Θωμά, ναι. Να ξέρεις, στα γυμναστήρια της Λάρισας, οι πιλάτες έχουν πάντα δίκιο. Οι πιλάτες, ναι. Εντάξει, πού είναι αυτό, ναι, Λάρισας. Ναι. Κάτι θα ήθελα να μου διαβάσει, γιατί δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω εγώ. Ο 779 στέλνει μήνυμα. Ο 779. Ναι, και λέει, η Σιριζανέλ ναι. Κατάλαβαν ότι στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει μόνο πάνω. Ναι, καλά, αυτό είναι γνωστό. Πριν λίγο έγινε συνάντηση Καρύπ. Ναι. Με Καμένο, με πρόθεση να βοηθήσουν την ανάπλαση Χαριλάου Ρησίου. Επαναλαμβάνω το μήνυμα. Ναι. Πριν από λίγο έγινε συνάντηση. Το επαναλαμβάνεις. Καρύπ. Ναι. Καρυπίδια. Πώς δεν βγήκε αυτή, πουθενά, αυτή η συνάντηση. Με Καμένο, έτσι λέω. Έτσι λέω 79. Με πρόθεση ο κύριος Καμένος ωραία. Να βοηθήσει στην ανάπλαση και η Χαριλάου Ρησίου. Πολύ ωραία. Τι ανάπλαση. Να βάλετε δέντρα.
Θα βάλω. Τι σε νοιάζει, ρε, τα κάνω. Ρε, φίλε. Τι σε κούνιε θα βάλουμε, τι θέλει. Λοιπόν, όπω είπα χθε. Εγώ λέω ότι γιατί ο κύριο Καρυπίδη εκτό. Είναι θεσμό του Άρη, είναι ο πρόεδρο τη ΠΑΕ. Φυσικά πρέπει να συναντιέται με όλου. Με όλου. Είναι ο πρόεδρο ή ποιο. Όχι, ο Καρυπίδη είναι πρόεδρο. Μεγαλομέτωχο είναι η αδερφή. Μεγαλομέτωχο είναι η κυρία Ειρήνη Καρυπίδου. Ειρήνη Καρυπίδου, ωραία και ωραία παρουσία. Νομίζω δεν έχω δει την κυρία. Είχα μείνει στην άλλη, στον μπάσκετ που έτρωγες και πετούσες το δίσκο. Λες άστο, καλά, θα αύριο. Όχι, όχι, σου μιλάνε για ωραία γυναίκα. Εντάξει, τώρα είναι βέβαια και σχετικό. Περιρέξω. Ειρήνη, καλά, θα στηρίξω. Θα στηρίξω. Ναι, μην φύγεις από το τέτοιο, πας προς την έκθεση. Τίποτα. Να... Τώρα και να ναι, λοιπόν, σαν θεσμός του Άρη που είναι ο άνθρωπος, πρέπει να συναντιέται με όλους και με όλα όσον αφορά ό,τι έχει σχέση όσον αφορά το συμφέρον της ομάδας. Γιατί για μένα, τουλάχιστον όσοι φίλοι με ακούνε, πρώτη θα είναι το συμφέρον της ομάδας. Πρώτη θα είναι αυτό. Το συμφέρον της ομάδας. Αν έκανε συνάντηση, εγώ λέω καλώς την έκανε. Mm. Με τον. Και πρέπει να απαιτήσει. Πρέπει, όχι, 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 όχι. Πρέπει να απαιτήσει. Όχι, όχι. Άξιος να βρίζω. Εγώ σου είπα καλά. Καλώς. Καλώς δόθηκαν, λέω, τα στρέμματα. Πρέπει να. Εγώ είπα καλώς και πρέπει να πάρει και ο Άρης τα ανάλογα και ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής θα σου τα πει ο κύριος Ματζιούρκη. Ο κύριος Ματζιούρκη. Μήπως βάλε. Ναι, βάλε από έκθεση. Μην βάλε. Εδώ τώρα δεν είναι. Κατά που. Ναι. Όχι, ρε φίλε. Να τη ρε, πάνω. Εκεί, με τον Ντόμ, με τον μεγαλομέτωχο του Ηρακλή. Ναι, καλά, εδώ δεν φαίνεται καλά. Ποιος είναι ο θείος? Ο μεγαλομέτωχος του Ηρακλή είναι ο κύριος Παπαδόπουλος. Πότε έγινε αυτός ο μεγαλομέτωχος? Δεν είναι, ακόμη άμα ο άλλος και ο Αιγύπτου. Καλά, ρε φίλε, σου πω εγώ του Ηρακλή τα τέτοια. Καλά, γιατί. Άμα δώσει κι άλλος τα 300 χιλιάρικα θα είναι δύο. Σε καλή σχέση δηλαδή... φέτος με τον κύριο Ματσιού και εδώ πέρα. Ναι, ο κύριος βλέπω. Δικηγόρος του Ηρακλή. Πού να ξέρα κιόλα. Ωραία, λοιπόν, ωραία, ναι, ναι, θα σου δείξω μετά. Δεν μπορείς να... είναι, κυρία, δεν, πού να ξέρω, ρε φίλε. Καλά, ξέρω... ξέρεις αν είναι μεγαλομέτωχό σα είναι. Ξέρω, ρε φίλε, είναι παντρεμένη γυναίκα ή όχι. Μα είναι δυνατόν. Δεν ο... ξέρω αν ο Ιβάν Σαββίδης έχει παιδιά, αν είναι δηλαδή παντρεμένο. Καλά, εσύ εμφανίζεται. Είναι μεγαλομέτωχό σα είναι. Μεγάλο είναι ο. Αυτό σε 40 χρόνια είναι ο Καρυπίδη. Πόσο? 40, μεγαλύτερο είσαι από τον Καρυπίδη. Τι νόμιζε, πόσο. Την κυρία Καρυπίδου, για την λογικά είναι μικρότερη. Το... Βλέπω μια 35 άρα, τη βλέπω 33, 35. Άξι, μεγαλύτερη δεν μοιάζει από 40. Μικρότερη μοιάζει. Τώρα πιάσαμε γίναμε. Λαμπύρι γίναμε. Α, ωραία είναι. Άρα, βλέπω. Άλλαξε η χρειά τη φωνή σου, τρέγια. Είναι. Λοιπόν, είναι, άρα λέω για να απαντήσω στον 779, ο Άρης και ο κύριο Καρυπίδη, αν έγινε, που αν έγινε φυσικά τα site θα το γράψουν αυτό εδώ το πράγμα, οι δημοσιογράφοι για αυτόν για το ρεπορτάζ. Λέω ότι καλώς έγινε γιατί και ο Άρης πρέπει να πάρει το κομμάτι της πίτας που το αναλογεί. Δεν λέω κάτι παράλογο. Έτσι είναι. Το κομμάτι της πίτας που το αναλογεί. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Συμφωνάς. Άρρωσος είσαι. Να πάρει το κομμάτι που το αναλογεί εφόσον βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος αποδείξει σαν τον Ιβάν Σαββίδη. Έχω ρε φίλε τους Κινέζους. Θα το χτίσουν οι Κινέζοι. Έχω τους Κινέζους. Μαζί σου. Να αποδείξουν λοιπόν οι Κινέζοι. Α, οι Κινέζοι να αποδείξουν. Όχι, τι πεντάρι, αρτά το χρήμα μιλάει. Εσύ δεν λες και σωστά λες. Συγγνώμη, εσύ δεν λες. Όχι, δεν το λες εσύ, συγγνώμη. Να πάρει και τα διπλά. Κόβω, για να μην μιλάμε ταυτόχρονα. Δεν το λες εσύ. Είναι νόμος ζωής ότι στα περισσότερα θέματα, μην πούμε σε όλα δεν γίνεται, γιατί μερικά πράγματα δεν τα νικάει ούτε το χρήμα. Πώς λένε οι Αμερικάνοι, money talks. Έτσι είναι, το χρήμα μιλάει. Άμα πέσει το χρήμα. Να τι, εδώ είναι. Τι και υπάρχει και καλύτερη φωτογραφία. Τι έγινε, βλέπω, άλλαξε λίγο ο τρόπος αντιμετώπισης σου του ονόματος Καρυπίδη. Μα δεν την ήξερα την κυρία. Δεν την είναι, μεγαλομέτωχος. Εγώ ναι, δεν ήξερα. Πρόσεξε, είναι. Δηλαδή, αν ο Άρης. Δεν ήξερα ότι έχετε κυρία πέρα. Μεγαλομέτωχο, νόμιζα άντρα έχετε. Ο γυναίκα έχουμε. Δεν θα σου άρεσε. Μα δεν κακό. Δεν θα σου άρεσε, δηλαδή, να ήταν μια τέτοια στα. Στα επίσημα τη ομάδα. Όχι. Αρχηγό του ΠΑΟΚ δεν θα ήθελα γυναίκα. Ναι, μεγαλομέτωχο είναι. Πρόεδρο είναι ο Καρυπίδη. Θα ήθελα όμω σε κάποιο άλλο πόστο δημοσίων σχέσεων, marketing κτλ. Γιατί για εκείνη. Δημοσίων σχέσεων, ποιον έχετε, ρε. Ποιον είτε δημοσίων σχέσεων. Ξέρω εγώ, τι με νοιάζει με. Ναι, γιατί είπε ότι θα ήθελε μια γυναίκα. Ποιον είτε. Δημόσιε σχέσει δεν ξέρει. Πολύ κάνω δημόσιε σχέσει. Τι έχουν πολλού, να ξέρει. Εντάξει. Λοιπόν, θα ανοίξουμε γραμμέ. Απάντησα νομίζω στο φίλο κατάλληλα τον 779. Ναι, και εδώ δεν φαίνεται. Πού να τι ξέρω τι θείε, δε φίλε. Πού να πω, να μην πω και καμιά βλακεία. Πού να τι ξέρω. Οι θείε. Κοίτα, για να σηκώνουν εδώ πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι τη οικογένεια, πρέπει να είναι. Τη οικογένεια. Τι γράφει από κάτω, ρε. Ναι, πρώτη αριστερά, δεν έδειξε το περίπτωτο. Ναι. Αυτό. Τίποτα. Τι... Α, η αδερφή είναι. Η μία η θεία είναι η αδερφή. Η μία η θεία είναι. Συμμετείχε. Ναι, έτσι τη βλέπω. Πω. Τη θεία δεν είναι, φίλε. Θα μα διώξουν αυτό. Κάτσε, γιατί μα διώξουν. Ναι. Δεν είναι κακό να σε θεία. Είναι... Όχι, η θεία τη. Υπάρχουν και θείε οι οποίε είναι 25. Ναι, εμεί όταν λέμε. Ναι, εντάξει, όντω. Αυτό εντάξει.
βαθίες. Τώρα χάνονται αυτές οι τρεις μπροστά. Καλά, αφού είναι πολύ μεγαλύτερες, ρε φίλε. Τώρα αυτό είναι και αντιραδιοφωνικό που κάνουμε. Γιατί εμείς βλέπουμε μια φωτογραφία και ο κόσμος δεν ξέρει για τι πράγμα σχολιάζουμε. Εντάξει, είναι και καλό όμως. Ναι, η Ειρήνη Καρυπίδου. Ωραία, ωραία γυναίκα. Μεγαλομέτωχος του. Μεγαλομέτωχος της ΠΑΕΑΡΙΣ. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τις γραμμές. Να τις δώσω. Θα κάνουμε διάμεση 5 λεπτά. Τι να πούμε τώρα 5 λεπτά ρε τρέλα. Πες κανένα ποτέ, έχει τίποτα. Ναι. Λεπτά, λοιπόν, 23-10-287 και 3 οκτάρια. Επαναλαμβάνω 23-10-287 3 οκτάρια. 69-45-287-888. Και για τα μηνυματάκια. FM κενό. Το σχόλιο σας, το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, όλοι ντροπαλούλιδες. Εντάξει, περιμένουμε με αγωνία φυσικά να περάσουν οι μέρες, να αρχίσει η αγωνιστική δράση, γιατί να πούμε την αλήθεια δεν είναι και το καλύτερό μας έτσι, όταν δεν υπάρχει αρκετή θεματολογία, οπότε περιμένουμε. Τι λέει, για διάβασε και τίποτα, αν δεν έχουμε γραμμή, για να κλείσουμε το. Ο φίλος Θοδωρής από τη Γερμανία λέει ίντερνετ. Ναι, είχε ένα πρόβλημα. Τι είκα. Δεν παίζει, λέει, λίμπερο. Κάνει συνέχεια ένα loop 40 ναι. δευτερόλεπτα με διαφημίσεις. Αυτό ήταν λίγο πριν ξεκινήσουμε. Νομίζω έχει γίνει. Μπορείς, έχει λυθεί το. Θόδωρε, αν ακούς ξανά. Αυτό ήταν λίγο πριν μπούμε στο στούντιο. Νομίζω ότι έχει λυθεί, φίλε, το πρόβλημα. Mm-hmm. Πρέπει να μας ακούς τώρα, τι να πω. Από Γερμανία είπε. Λοιπόν, παρακάτω. Έχει κανείς άλλο. Λένε και άλλα τα παιδιά. Μόλις πριν από 4 λεπτά. Ναι. Έχει κανείς άλλο θέμα με το ράδιο, γιατί ακούω την ίδια διαφήμιση. Άρα ξανά έγινε προφανώς. Μήπως έγινε. Δεν ξέρω. Προφανώς ξαναχτύπησε το πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, να πάμε τότε σε διάλειμμα, μπας και λυθεί. Δείξα τα παιδιά, σαμποτάζ λέει από το ΠΟΚ, γράφει ο άλλος. Ο άλλος και δεν λογικά, λογικά τώρα. Ναι. Σε όλα λέει τα web radio είναι κολλημένο, μην την ψάχνετε. Αχα. Πακετωθήκαμε ή εκτός Θεσσαλονίκης. Πάρα πολλές διαμαρτυρίες. Άρα το e-radio έχει. Κατάρα λέει, του καράφλα μου μυρίζει. Όχι ρε φίλε, εντάξει σιγά. Όχι, δεν νομίζω. Ίσα-ίσα, όχι δεν έχει πρόβλημα. Ίσα-ίσα, ακριβώς το αντίθετο νομίζω. Και μην κάνει και καμιά παρέμβαση. Από ό,τι άκουσα προχθές στην εκπομπή του. Ναι. Ο κακοπροαίρετος διπλανός, να πούμε κάτι, είπε εκεί πέρα, λέει, σου πήραν το όνομα, λέει, ραδιοφωνικά. Ποιος, ο Κόκκινος. Ναι, ο Γκρέκ. Ο Γρηγόρης. Ναι. Και είπε ο Κώστας, τι σε νοιάζει, ένα φίλη μου, λέει, γνωστή μου, λέει, καλά κάναν και το πήραν. Έτσι άκουσα, εγώ δεν τα άκουσα ζωντανά, έτσι μου είπανε. Προς τιμή του Κώστα να το είπα αυτό, έτσι. Γιατί πολλές φορές τον έχω κράξει. Όντως προς τιμή του. Πολλές φορές τον έχω κράξει, αλλά και όταν πρέπει να τον. Εντάξει. Να τον βγάλουμε καπέλο, έτσι. Για τη συμπεριφορά του θα τα λέμε. Να πούμε και εδώ, γιατί πολλοί ρωτάνε, ας πούμε, για επιστροφή στην τηλεοπτική Μαρμίτα, έτσι, ναι. Και σε σένα, νομίζω, και σε inbox και στα. Να πούμε ότι προς το παρόν δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά. Κάποιες έτσι, μία-δύο μπορεί να εμφανίσει να γίνουν τάσο, έτσι. Κανένα Άρης Πάοκ, ή πριν ή μετά το Άρης Πάοκ, θα κάνουμε καμιά εμφάνιση. Έτσι. Τι είναι αυτό. Πώς έχει. Ξέρω, πολύ δόνησε. Ευτυχώς δεν το είχα στην κολότσιπη. Λοιπόν. Έχουμε τίποτα άλλο. Κάτσε να δω εγώ. Φίλε, πώς δεν έχουμε. Έχουμε την εθνική. Ο Σκύμπε παρατάσσει την εθνική σε 3 τέταρτα από τώρα, 45 λεπτά, στο Ε, στο κανάλι του Ιβάν Σαββίδη. Στο Ε. Όλοι το ίδιο μου λένε. Έτσι θα έλεγε ο Μπουγάτσα. Στο Ζάχο, στο Ε, στο Ε δείχνει την εθνική. Όλα το Ε Ζάχο θα τα πάρει. Έτσι θα λέγε. Έπρεπε πραγματικά να μπορούσαμε να είχαμε τη δυνατότητα να παίξουμε το σποτάκι το οποίο είναι εκπληκτικό. Από αύριο θα ξεκινήσει το σποτάκι. Και να πούμε ότι στο σποτάκι είναι μέσα και ο. Και ο Νίκος. Όλοι είμαστε και εγώ και εσύ και ο Νίκος. Αλλά στο τέλος κλείνει επικά ο Μπουγάτσας. Με την κλάση. Από αύριο. Έτσι. Λοιπόν, ο Μίκαελ Σκύμπε, θα ενημερώσουμε λίγο ένα λεπτό και θα κάνουμε τον break. Τον 9. Τι να το παίξουμε αυτό καταρχήν. Τι να το παίξουμε τώρα αυτό. Ένα ευρουλάκι. Sorry, σε διακόψα. Για λέγε. Θα το σχολιάσουμε. Παρατάσσει την εθνική μας κόντρα στην Ουγγαρία με Λάζαρο. Τι οικειότητες είναι αυτές. Λάζαρο είναι τον Πεντατζή. Ναι. Και Δόνη αντί για Μάνταλο και Μήτρογλου. Συγκεκριμένα ο Σκύμπε επιλέγει τον Μπάρκα κάτω από τα δοκάρια. Μπάρκα και όχι Πασκαλάκη. Τώρα πώς γίνεται αυτό. Θα δούμε. Στην άμυνα από αριστερά προς τα δεξιά τον συμπαθέστατο Τζαβέλα. Δεν τι πάθαμε. Παπασταθόπουλο, Μανολά κεντρικό αμυντικό δίδυμο και το Ρωσίδη στο δεξί άκρο της άμυνας της εθνικής. Αμυντικά χαφ, Μπουχαλάκης και Κουρμπέλης. Μπουχαλάκης, στην ΑΕΚ παίζει αυτός.
Στον Ολυμπιακό, ρε. Ο Μπουχαλάκης. Ναι. Φίλε, δεν τους ξέρω. Ο Μπουχαλάκης, εντάξει, το παιδί να πω τέτοιο, τώρα θα ακουστεί πάλι ο καθένας για την ομάδα του, ας πούμε. Εντάξει, να πω ότι ο Σιώπη δεν, ακόμη δεν έχει παιχνίδια στο πόδι. Όταν μπει ο Σιώπη, γιατί κάποια στιγμή πιστεύω θα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι τη ενδεκάδα του Σιώπη και παίζει. Βέβαια, θέλω να είμαι δίκαιος να το δω και τον Μπουχαλάκη. Και παίζει ο Μπουχαλάκης και δεν παίζει ο Σιώπης. Δηλαδή θα πω ότι είναι. Τι να πω. Λοιπόν, μπροστά από Μπουχαλάκη και Κουρμπέλη, ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, ναι. Ο Φορτούνης και. Πέλκας αριστερά, ναι. Ο Πέλκας. Και μπροστά. Τάσος Δόνης. Πού παίζει εδώ. Εξωτερικό. Ακόμη εξωτερικό. Είναι στη Γερμανία, δεν ήταν, νομίζω. Εξωτερικό παίζει, ναι. Μήπως κάνουμε λάθος και λέμε βλακεία τώρα. Έτσι λέει, ρε, φίλε, τώρα. Όχι, όχι, πού παίζει, λέει. Α, θα κουκλάρω. Το είδα και εγώ την 11η προηγουμένως στην Ελλάδα. Ουγγαρία, Ελλάδα. Εντάξει, Ουγγαρία δεν είναι και τίποτα μαναμάν. Νομίζω ότι το χ το έχει στο τσεπάκι. Τι χ, το διπλό θέλει. Το χ το έχει στο τσεπάκι, λέω εγώ. Διπλό θέλει, τι να το κάνει το χ. Δεν ξέρω τι θέλει. Την πρώτη θέση θέλουμε. Λέμε, τώρα σου είπαμε. Αυτό το θυμάμαι ότι μετά θα γίνουν κάτι σαν playoffs αυτών των ομάδων από του ομίλου. Δεν το πιάσα και δεν το έδωσα και μεγάλη. Σημασία να σου πω την αλήθεια όταν το εξηγούσαν στην τηλεόραση για να μην λέω ψέματα και θα γίνουν μετά play-off και από αυτές τις ομάδες οι τέσσερις θα πάρουν κατευθείαν το εισιτήριο για το Euro. Δεν είναι μικρό πράγμα. Τι το βλέπεις, διπλό? Ξέρω εγώ εσύ, διπλό, τι να το ξέρω. Ωραία. Η στοίχημα λοιπόν σας ενημερώνει. Τι μας ενημερώνει? Βρείτε στη στοίχημα.gr τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών και πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. Στον κωδικό 2054 Ολλανδία Άντερ 21, Σκοτία Άντερ 21 1-1. Από πάνω τελικό στο 2048 Ελ Μασρί Νογκούμ Ελ Μοστακμπάλ 5-3, ρε φίλε. Καλά, από 4-0-5-3 το έκανε και με 10 βάλαν οι άλλοι 3 γκολ. Πώς γίνεται αυτό? Σουηδία Τουρκία 0-1, Άντερ 21 είναι αυτή. Φάλκεμπερκ Λατσκρόνα 0-1, Μαγιόρκα Οβιέδο 1-0, Μάλαγα Αλμερία 1-0, Ιρλανδία Άντερ 21, Γερμανία Άντερ 21-0-2. Και ο Αλία Πορτογαλία Άντερ 21-0-1. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα να πούμε ότι υπάρχει το πρόβλημα με το διαδίκτυο. Πιστεύω σύντομα να λυθεί, γιατί υπάρχουν πολλά έτσι, inbox τα οποία μας λένε ότι υπάρχει πρόβλημα. Ελπίζουμε να λυθεί. Αλλά πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10-287-38 δικό σας, όπως και το 69-45-287-38. Ούτε θυμάμαι. Την εθνική, να πω την αλήθεια. Παρακολουθώ, θέλω να κερδίζει, αλλά δεν έχω και καμιά ιδιαίτερη σκασίλα άμα χάνει να κερδίζει. Θέλω να κερδίζει, Έλληνας είμαι, προς Θεού, αλλά δηλαδή άμα χάσει δεν θα τα βάψω και μαύρα. Όχι, δεν θυμάμαι πραγματικά. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος πήγε μετά από το 2004 στο Ολυμπιακό. Με τις χρονολογίες δεν είμαι καλός, πραγματικά. Ναι, νομίζω μετά, ναι. Το 4, όχι 4, ο τελικός, πότε είναι, 3. Όχι, αργότερα είναι. Αργότερα είναι. Ο τελικός του Καφτατζογλού πότε είναι? Ο τελικός του Καφτατζογλού. Ένα από το 10 είναι αυτό, το 8 είναι. Το 8 πρέπει να ήταν. Βέβαια. Ναι. Πώς δεν έπαιζε? Δοκάρι δεν είχε. Εκεί που το. Άλλο δοκάρι. Του κάρφωνε ο Σκόρδας να πούμε το. Την επόμενη χρονιά είναι αυτά. Την επόμενη νομίζω είναι. Που έγινε τέτοιο. Και πώς γίνεται. Ήταν Ολυμπιακός. Πήγε στον Ολυμπιακό, έπαιξε και εθνική. Α, ναι, υπάρχει το επικό ξέσπασμα του Μπουγάτσα. Έγινε! Παίχτης τώρα, Αβραάμ! Εντάξει, δίκιο είχε. Ναι, γι' αυτό σου είπα για το Σιώπη, για να είμαστε σωστοί. Ναι, όχι, ψάχνω να βρω τον τελευταίο παίχτη του Άρη, ας βοηθήσουν και ναι. Που έπαιξε στην εθνική. Κοίτα, το 10 που είχαμε καλή ομάδα, εντάξει, ξένοι ήταν οι περισσότεροι. Ποιο... Ναι, ο Αγκάνθο μπορεί να έπαιξε. Καλά, και εσύ 11 ξένος είσαι τώρα. Μην... Πώς έχω 9 έχεις, πόσοι. Πασχαλάκι, έχω τερματοφύλακα. Και τον Μπέλκα, ποιον άλλον έχει. Ποιον έχει άλλο. Για να βρει Έλληνα στον Πάοκ, ψάχνει να πούμε με το. Δύο έχεις. Τι να κάνω. Και ο Άρης δύο είχε τότε. Ο Άρης και τον Παπαδόπουλο τότε ποιον είχε. 2-3 είχε και ο Άρης. Δεν είχε. Θυμάμαι τότε γιατί τα λες τώρα. Ο Μαλεζάς δεν παίζει. Παίζει ο Μαλεζάς στον ΠΑΟΚ. Όχι, παίζει, είναι στο ρόστερ. Παίζει, είναι βασικός ο Μαλεζάς. Άλλο στο ρόστερ. Στα δεκάδα λέμε. Τότε θυμάμαι, τώρα που το λες. Το κάνουμε γιατί να. 23-10-287-38. Ξαναλέμε. 23-10-287-38. Το τηλεφωνικό κέντρο ανοιχτό. Περιμένουμε τα δικά σα τηλεφωνήματα. Όπως και 69-45-287-38. Με χαμηλότερη χρέωση όπως μου έχει. Έτσι είναι. Γιατί ακούει ο άλλος. Ιντροπαρόντες, FM και ενώ τα μηνύματά σα, σχόλιο, μήνυμα αποστολή στο 54-526. Γιατί θυμάμαι τώρα που λέγαμε όταν ο Άρης είχε του 9 στου 10. Στους 11 Λατίνους και γενικά αυτό το. Ναι, θυμάμαι ήταν τα σχόλια και από αθηναϊκές εκπομπές πρωινού
περιεχομένου, τα πρωινάδικα τα λεγόμενα. Ναι. Θυμάμαι υπήρχαν πολλά καυστικά σχόλια και μετά ξαφνικά δεν βλέπω τίποτα από εκεί και πέρα. Γιατί τώρα οι περισσότερες ομάδες, αν όχι όλες, οι περισσότεροι τους παίκτες είναι ξένοι. Εντάξει, ενοχλούς ο Άρης, ότι ξέρω εγώ ο Άρης πάντα, τι να κάνουμε. Δεν βλέπω την ίδια έτσι, τα ίδια σχόλια πλέον, τέλος πάντων. Δηλαδή δεν... έχω ρε φίλε τρεις θερματοφύλακες σε... ναι. Έλληνες. Εντεκάδα λέμε ρε και εσύ. Πασχαλάκης, Γλύκος και Αμπάνης. Ο Γλύκος αλήθεια είναι, παίζει ακόμη ο Γλύκος. Πώς δεν παίζει. Παίζει. Έχω Μαλεζά, έχω Κίτσιου. Τον Κίτσιου δεν τον έχω. Τον Κίτσιου μάνα κάθεται. Έχω Πέλκα. Ναι. Όχι, αυτός δεν και εγώ είχα ρε, εντεκάδα λέμε. Κοίταξε, αν ήταν ο Άρης του 1990, ναι. Μπορεί να ήταν ένας ο Μπίσεσβαρ. Ναι, λίγο το μαλλί χαλάει. Το μαλλί χαλάει λίγο. Είναι σαν τον τραγουδιστή τον Bonnie M το μαλλί, να πω την αλήθεια. Ζάμπα, ζάμπα. Καρέλης ρε φίλο, ο Καρέλης τι είναι. Ο Καρέλης έτσι από τη φωτογραφία, σαν μπράβος είναι. Ο Λιμιός τι είναι δηλαδή, να πούμε. Αλβανός είναι ο Λιμιός. Ρε, είναι δεκάδα, πέμπτη φορά στο όπα. Ο Λιμιός δεν παίζει δεκάδα. Παίζει, ο Πέλκας δεν παίζει δεκάδα, ο Πασχαλάκης δεν παίζει δεκάδα. Τρεις, όντως, τρεις έχετε. Σας παρακαλώ, καλά. Καλά, έχετε δύο. Μέχρι πέρσι έπαιζε και ο Κουλούρης. Ο Κουλούρης, ναι. Έφυγε ο Κουλούρης τον πάω και βάλει δύο γκολ. Εντάξει, άλλο θα τρώμε. Και σου είπα, αν ήταν ο Μπίσεσβαρ δεκαετία 90 στον μπασκετικό Άρη, θα ήταν Έλληνας. Ναι. Άρα, ναι, α, καλά, βέβαια. Ναι, βέβαια. Τώρα, ναι, ναι, τώρα ναι. Το πιάσα το υπονοούμενο. Ναι, τώρα το πιάσες. Εμείς πάντως. Μετά τα 160. Ακριβώς όντως δεν είμαι. Ναι. Εμείς πάντως παίκτη εν ενεργεία εθνικής άλλης ομάδος δεν είχαμε Έλληνα. Τι εννοείται. Πρέπει ο Πρέλεβιτς να έχει παίξει εθνική Ιουγκοσλαβία και έπαιζαν Έλληνα στην. Πρέπει ή έπαιξε. Έχει παίξει. Κάνε μήνυση. Εγώ τι να κάνω μήνυση. Τι με νοιάζει. Να κάνεις μήνυση. Ναι, είπες κάτι και σου έδωσα την απάντηση. Εμείς παίκτη μας να είναι Έλληνας και να έχει παίξει εθνική άλλης χώρας δεν είχαμε. Ποτέ. Μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα. Για να λέμε και τα σήκασε καλή. Λοιπόν, θα πάμε στον ακρότη. Περιμένει ο άνθρωπος. Να πάμε, βέβαια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Σε φταί μας κάνεις κιόλας. Δεν πουλάμε τίποτα. Καλώς σε φταί. Δεν πουλάμε τίποτα, φίλε. Ούτε. Ακούς. Έβρεσαι. Έπεσες και πάω στην περίπτωση και πουλάω. Ρώτα τον αδερφό σου. Τι πουλάς. Πες μου, τι πουλάς. Τι πήγα να πω. Έλα τα χαμάτα συμμετρέγια. Α, όχι τα χαμάτα. Γεια σου τα χαμάτα από το εξωτικό δεδροπόταμο. Έτσι, να ακούσει ο δίπλα σου. Τι κάνεις? Ο αδερφός σου κουστούμια που έπαιρνε ρε Ντρούλη. Πού να ξέρω ρε φίλε, εγώ δεν φοράω κουστούμια. Ο αδερφός μου φοράει ο Κώστας, να σου πω. Ακόμα εκεί είναι στο ΟΤΕ. Στον ΟΤΕ είναι, ναι. Ναι, πελάτης μου ήταν. Ωραία. Λοιπόν, κάτι μου λέει και το όνομά σου, ας πω την αλήθεια, αλλά τώρα δεν μου έρχεται. Βγαίνω, να... βγαίνω, λοιπόν. Έλα. Μην πεις τον Τάσο ποιος είμαι και τι είμαι, λοιπόν. Όχι, πάμε. Λοιπόν. Με πρόλαβε σε Τάσο για το Λιμιό. Ο Λιμιός δεν είναι τρολί. Είναι, είναι. Βασικό στο ΠΑΟΚ. Έτσι, μπράβο. Πόσα παιχνίδια ευρωπαϊκά έχει. Ναι. Αλλά δεν έχουμε Σουμποντίτς Λευτέρη. Τώρα σου είπα. Ο Σουμποντίτς. Ναι, αλλά βοηθήσω λίγο το φίλο. Γιατί έχεις Μισούνοφ. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ο Σουμποντίτς Ελληνίδα μητέρα έχει. Ποιο ήταν το πρόβλημα. Δεν έχει Ελληνίδα μητέρα. Μήπως αφιβάλλεις. Και ο Πρέλεβιτς είχε Ελληνίδα. Βέβαια. Και ο Πρέλεβιτς είχε. Καλά, ρε παιδιά. Εθνική Ιουγκοσλαβία δεν παίξει ο Πρέλεβιτς. Είστε καλά, ρε παιδιά. Ο παππούς του ήταν από τον Ροπόταμο. Μπράβο. Μπράβο. Ο Μισούνοφ. Ρε παιδιά. Μισούνοφ είχε κανένα κουμπάρο. Εθνική Ιουγκοσλαβία είχε παίξει. Ένα μπαζανάκι Έλληνα είχε. Ναι, εθνική. Δεν είχε Πορτογάλο παίχτη που ήταν Έλληνας στον Άρη που είχε έρθει από τον εθνικό. Ξέρετε, ένα μαυρούκο που έγινε μετά Έλληνας. Ξέρετε το όνομά του, ένα Πορτογάλος ήταν. Πορτογάλος ή Πορτορίκο, ρε. Αρκείας, αράπακλας. Τον τέτοιο λέει, τον. Πώς λέει. Μπατίστα. Τον Μπατίστα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλά, ρε, ο Μπατίστα έπαιξε ΑΕΚ, έπαιξε Ολυμπιακό στον Άρη, το θυμήθηκες που έπαιξε 6 μήνες. Δεν σε πείραξε. Όχι. Θα μας τρελάνετε σήμερα. Πού είπες για μας. Ναι. Δηλαδή, έπαιξε ΑΕΚ, έπαιξε Ολυμπιακό. Ήρθε στον Άρη, έπαιξε 3 μας. Και τον χρέωσε στον Άρη, ρε φίλε, φοβερό. Τι είπες πριν, παιδιά. Ναι, να σε καλά, ρε. Σάββατο, ο Πρέλεβης πόσα έπαιξε. Ναι, ρε, ο Πρέλεβης παιχταράς, τι πόσα έπαιξε. Πλάκα μας κάρες. Χαιρετίσματα στον αδερφό σου, Ντρούλη. Να σε καλά, φίλε, να σε καλά. Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Γεια στα χαμάτα. Στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο, 23-10, 2-87 και 3-8. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Για να δούμε. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, Θοδωρή Ανόβερο. Γεια σου, Θοδωρή. Θυμάσαι ποιος είναι ο τελευταίος παίκτης του Άρη που έπαιξε εθνική Ελλάδα. Κουίς, το έβαλες δηλαδή τώρα. Το λες και έτσι. Δώσε κανένα, βγάζεις κουίς. Ο Χαριστέα θυμάμαι, άλλο δεν θυμάμαι. Ναι, σωστά. Είναι ο Χαριστέας. Πιο κοίταξε... παλιά μετά ήταν ο Κούρης. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Η ερώτηση είναι ένα λεπτό. Ναι. Η ερώτηση είναι να ήταν δηλαδή παίκτης του Άρη ή να έχει βγει από τον Άρη. Δεν το κατάλαβα. Να είναι παίκτης του Άρη εν ενεργεία και ούτε ο Χαριστέας ήταν. Όχι, ήταν εν ενεργεία τότε. Όταν πήγε πρώτη φορά ήταν όντως.
Όταν πήγε πρώτη φορά. Και ο Παπαδόπουλος όταν πήγε, πήγε στον Ολυμπιακό και κατευθείαν τον ίδιο μήνα τον καλέσα στην Εθνική. Έτσι. Αλλά τότε με το δίδυμο που έκανε με τον Βραζιλιάνο εκεί πίσω, τότε με τον Ρονάλντο Γιάρο. Με τον Ρονάλντο Γιάρο. Ακριβώς. Παρότι τότε είχαν κάνει φοβερό δίδυμο και έτσι και πήγε στον Ολυμπιακό. Αλλά από εκεί και πέρα τέτοια χρονιά όπως είχε κάνει τότε με τον Γιάρο δεν έχει ξανακάνει ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος δεν ξέρω. Σε διακόπτω του δεν ξέρω αν είναι ενεργεία. Κάτι δηλαδή θυμάμαι πέρσι ο Άρστον ήθελε, δεν ήρθε κάπου, ήταν στην Κίνα μετά, δεν ξέρω, τον έχουμε χάσει. Δεν, εντάξει. Δεν πρέπει και να τα όσοι πάνε στον Ολυμπιακό συνήθως κατηφορίζουν μετά, εξαφανίζονται κιόλας. Είχε, είχε το τραυματισμό αυτό. Ξέρεις ποιος έπαιξε εθνική? Ο Διαμαντάκος. Ο Διαμαντάκος, μπράβο. Ο Διαμαντάκος, ναι. Τον είχε πάρει ο, αυτός ο Ιούλιος Κέσαρας, ναι. Που πήγε με την Λέστερ και πήρε να πούμε πρωτάθλημα. Πώς το λέγανε, ρε. Ο Ρανιέρη. Ρανιέρη. Ναι, τον έβαλε το Διαμαντάκο να παίξει εθνική, αν είναι δυνατόν. Κοίταξε, η τελευταία ημετάρε Χάγκελ εποχή, αν δεις, όλοι είναι χαρτάκιδες, ειδικά αυτός που υπάρχει τώρα ο Σκίμπε. Ναι, παιδιά, πράγμα. Γελάνε και πέτρες εδώ στη Γερμανία μαζί μας. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν ξέρει καν πού παίζει, άμα τον πει, ας πούμε, αυτός που το δίνει το χαρτάκι, βάλε αυτή τη στιγμή τον, το Ρωσίδη Σέντερφορ, θα το βάλει Σέντερφορ. Εδώ διάβαζε ότι θα βάλει τον Μπακασέτα Σέντερφορ. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Απλά κάθεται εκεί και κάνει τον κομμωτή. Δεν ξέρω, πάντως προπονητής δεν είναι σίγουρα. Δηλαδή με 3-4 δεκάρια μέσα να παίξεις, να προσπαθείς να χωρέσεις μια ομάδα που φαίνεται πρώτα απ' όλα ότι δεν σέβεται τον προπονητή της. Έτσι. Ο καθένας παίζει για τον εαυτό του. Δεν είναι, παιδιά, εικόνα αυτή η ομάδα. Τουλάχιστον άποψή μου δεν είναι. Εθνική ομάδα πλέον έχει καταντήσει μανατζερικό λόμπι για να μπορέσουν να ανεβάσουν το χρηματιστηριακό επίπεδο των παιχτών τους. Ο κάθε μάνατζερ στέλνει όποιον θέλει. Εδώ και πολλά χρόνια. Εδώ και πολλά, αλλά τώρα κοίταξε Τάσο, έχει ξεφθυλιστεί. Δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Μπουχαλάκης τώρα κατευθείαν δεν τον έχουμε δει. Ναι, ναι, δεν ναι, έχουμε δει ναι, παίκτες έτσι ναι, και τους παίρνουν στην Εθνική Ελλάδος. Ναι. Εντάξει, δεν μου λες, παιδιά, να κάνω μια ερώτηση στους φίλους του Ολυμπιακού. Αυτή η μεγάλη επένδυση που έγινε από τους Γερμανούς και πήρε ένα κάρο εκατομμύρια, ο Ρέτσος Ελληνάκι δεν είναι, γιατί δεν παίζει την Εθνική. 22 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ρέτσος δεν ξέρω αν είναι βασικός πλέον στην ομάδα του. Κάτι, 22 εκατομμύρια ευρώ επωλήθη. Ναι, ο Ρέτσος. Τι σημαίνει αυτό. Στη Λεβερκούζεν πού πουλήθηκε. Στη Λεβερκούζεν. Στην Γερμανία. Στην Ιταλία. Όχι, όχι, Γερμανία. Γερμανία ήταν. Γερμανία, 22 εκατομμύρια ευρώ πουλήθηκε ο Ρέτσος. Πέρσι ήταν αυτό. Πέρσι. Ο Ρέτσος, το ξεχάσατε. Εντάξει, ποιο είναι. Γιατί δεν παίζει Εθνική. Α, μην το λες, μην... Κοίταξε, κάποια πράγματα να μην πέσει στην ομάδα πρέπει του. Να φανεί ότι πουλάς, δεν μπορείς μόνο να αγοράζεις. Κάποια για πράγματα για είναι ευκολονόητα, γιατί... Για να απαντήσω στο φίλο, sorry. Στους άχους, ναι. Ναι, γιατί είπε, διάβασα, και εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει ο φίλος όσον αφορά τους κήπες, αλλά είπε αυτός τώρα, ο Γερμανός, ότι θα βάζω αυτούς που λέει που είναι καλύτεροι στις ομάδες σου τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ναι. Προφανώς εννοούσε, ας πούμε, όσον αφορά τον Μπουχαλάκη, κάπως έτσι ήταν η ερώτηση. Mm-hmm. Προφανώς δεν παίζει ο Ρέτσος. Ναι, πάντως ο Πασχαλάκης, ο Πασχαλάκης πέρσι είχε 15 μάτς και φάει γκολ. Ο Πασχαλάκης αν δεν έκανε να μπορεί να τον πήρε. Ναι, θα σου πω γιατί. Δεν τον πήρε. Τώρα δεν κάνω τον του Σκίμπε. Ναι, ναι. Αν δεν έκανε με το λάθος με του μπορεί να ήταν ο Πασχαλάκης. Φίλε άλλο λέω. Πέρσι μιλάω. Ναι, σου είπε μα γι' αυτό σου είπα. Τώρα λέει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τώρα άλλαξε το σκεπτικό του Σκίμπε. Τώρα, α, λες γιατί δεν έπαιξε πέρσι. Είναι αυτό που είπε πάρα πολύ σωστά ο Θοδωρής, ότι είναι χαρτάκιας. Όπως είναι ο εκάστοτε προπονητής Εθνικής Ελλάδος, παίρνει χαρτάκι για να βάλει ποδοσφαιριστές από ομάδες του ΠΟΚ. Δηλαδή το ξέρουμε, το βλέπουμε. Καταρχήν, ο Ρέτσος να με πληροφορεί ότι είναι τραυματίας. Όρισε, σε διακόπτω. Λέει ο Ρέτσος είναι τραυματίας, μου κάνει. Δεν κλήθηκε ποτέ στην Εθνική ο Ρέτσος. Έλα, εντάξει, ο Μίστερ 22 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί έλα, φίλε. Γίνεται. Και ο Ζάχος τώρα μπορεί να πουλάει ένα μηχανάκι και να μου λέει ρε Σιτάσο. Να το μοσκοπουλήσουμε αγοράκι μου, ναι, μπράβο. Να δεν υπάρχει αγοραστής. Πόσο το δίνεις, Ζάχο? Εντάξει. Το δίνω, ρε Σιτρέγια, 1 εκατομμύριο ευρώ. Ωραία, Ζάχο, τι θα γίνει. Αύριο θα σου φέρω εγώ 900 χιλιάρικα, θα σου τα δώσω και θα μου δώσεις πίσω 1 εκατομμύριο εσύ. Κάτι πήγε να πει ο φίλος, ναι. Είναι σαν να το... Δηλαδή, 22 εκατομμύρια, σου πάω 21, εντάξει, και την άλλη μέρα μου δίνεις 22, άρα το πουλάς ένα. Καταλάβες? Έλα, φίλε, κάτι πήρε να πει και να πούμε ότι το πρόβλημα έχει λυθεί με το διαδίκτυο. Ναι, με το ίντερνετ. Ωραία. Έλα, πάμε. Κάτι ήθελες να με ρωτήσεις. Όχι, ήθελα να συμφωνήσω μαζί σου. Καταρχήν, το σκεπτικό ενός προπονητή πάντα είναι να παίρνει τον πιο φορμαρισμένο παίκτη. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είπε αυτός για να δικαιολογήσει. Αν ήταν πραγματικά αυτό το σκεπτικό του, ναι. Συγγνώμη κιόλας, Ζάχο, θα έπρεπε πέρσι, ας πούμε, που
ο Κόρμπος με τον Σιώπη κάνει ένα φοβερό δίδυμο. Έτσι, όντως. Έτσι, σαν να μετικά χαρτιά. Έπρεπε να είχε το Σιώπη τουλάχιστον σίγουρα. Ναι. Έπρεπε να του είχε του δύο, έπρεπε να είχε το Ριζβάνι πίσω. Συμφωνώ. Άμυνα. Συμφωνώ δεν έκανε κανένα από αυτά. Εντάξει, αυτές οι δηλώσεις είναι εξαίρεση. Για να έχουν όταν ψιλοστριμώχνονται. Ο Σιώπης, ρε φίλε, δεν έπαιξε την εκεί, είναι δυνατό επειδή έπαιξε τον Πανιόνιο. Ναι, γι' αυτό δεν έπαιξε. Το κατάλαβα. Που πέρσι ήταν μαζί με τον Κόρμπο, έκαναν φοβερή χρονιά. Έτσι. Δεν έπαιξε μπάλα ο Σιώπης. Και οι δυο τους. Εγώ εμένα με αρέσει τρομερά αυτός ο ποδοσφαιριστής. Και απορώ ναι, στον Άρη που δεν παίζει δεκάδα. Στον Άρη τώρα θα βοηθήσει τώρα ήρθε, τόσο πολύ, θα δεις. Τώρα ήρθε. Μια εβδομάδα έχει, ούτε εβδομάδα έχει ο άνθρωπος. Θα βοηθήσει. Δεν έχει ανάγκη προσαρμογής ο Σιώπης. Δεν έχει. Είναι από τα κορμιά που μπαίνει σαν τον Κάτσε αυτός περίπου που είχαμε εμείς. Μπαίνει μέσα, παίζει μπάλα. Είναι δηλαδή, καταπίνει χιλιόμετρα. Αυτός τελειώνει το παιχνίδι και πάει τρέχοντας το σπίτι. Να αφομοιωθεί, να εγκλιματιστεί μέσα στη. Γιατί ότι είναι καλός παίκτης είναι. Η χημεία παίζει ρόλο βέβαια. Πιστεύω ότι θα κουμπώσει μια χαρά. Πιστεύω ότι ήταν ακριβώς αυτό που έψαχνε ο Άρης δεδομένη στιγμή. Θα το δούμε στο γήπεδο. Μετά τον ντέρμπι με τον Μπάουκ, ίσως να. Στο είπα, Ζάχο, ο Μπάσα είναι καλός παίκτης, έχει ποιότητα, αλλά είναι βαρύς και. Δεν μπορεί να βγάλει ένα πρωτάθλημα. Χρειάζεται. Μα γι' αυτό έχεις δίκιο. Χρειάζεται δίπλα του ένα παίκτη. Γι' αυτό το είπα ότι κουμπώνει. Γι' αυτό και τον πήρε και καλή κίνηση. Έτσι. Έτσι. Okay. Απλά εντάξει, δεν μπορεί, ο Σιώπης δεν μπορεί να σου βγάλει επιθετικά τίποτα. Είναι απλά δεν χρειάζεται. Έχω άλλους. Ακριβώς. Δεν θέλω, δεν θέλω να το κάνει αυτό. Έχω πολλούς για αυτό το πράγμα πλέον. Δεν θέλω να το κάνει. Εν αντιθέσει τώρα με εμάς, γι' αυτό και πήραμε εμείς το εξάρι των 2 εκατομμυρίων το Βέρμπλουμ. Τον πήραμε γιατί ακριβώς το εξάρι αυτή τη στιγμή στο μοντέρνο ποδόσφαιρο και σε αυτό που θέλει να παίξει ο Λουτσέσκου, γιατί τους βάζει σε ευθεία, δεν δίνει βάθος. Ναι. Βάθος δίνει από την άμυνα. Θέλει καλές τοποθετήσεις και όταν πάρει το εξάρι μπάλα, θα πρέπει να μπορεί να, μπορεί να την πάει και την μπάλα μπροστά και να δημιουργήσει. Θα πρέπει να την πάει μπροστά. Αυτά τα τρία μέτρα που θα δώσεις για το οχτάρι σου να ελευθερωθεί για να μπορέσει να πάρει και αντίστοιχα να ανοίξει το εξτρέμ, πρέπει ο παίκτης να μπορεί να την κουβαλήσει την μπάλα. Τελείωσε. Όλα αυτά που λέμε. Που λέμε και για το Σιώπη και για το Βέρμπλουμ, άσχετα αν έχουν, πρέπει να τα δούμε και στο γήπεδο, έτσι. Να δούμε τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Το γήπεδο είναι ο καθρέφτης όλων. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά συνήθως το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που ό,τι δίνεις παίρνεις. Όσο πιο ψηλά από το πιο ψηλό ράφι ψωνίζεις, ήθεις να το παίζεις. Σου πω γιατί. Όταν βλέπεις τώρα τα στατιστικά ενός παίκτη, έτσι, παίζει σε πολύ υψηλό επίπεδο, σε πολύ υψηλές εντάσεις και τρέχει 10 χιλιόμετρα, κόβει, πασάρει κτλ. Σε ένα επίπεδο ελληνικό που είναι όχι ποδόσφαιρο, είναι αργόσφαιρο, θα μπορεί να το κάνει με κλειστά τα μάτια. Το ελληνικό δηλαδή, ποδόσφαιρο τα από ταχύτητα μηδέν. Γι' αυτό λέμε ότι οι ομάδες αυτές που διακρίνονται έχουν ταχύτητα και ποιότητα μπροστά. Όποιες υπάρχουν. Εννοείται. Και αυτή τη στιγμή αυτό περιμένω να δω και στον ΠΑΟΚ. Μαθαίνω και από ένα φίλο που βλέπει τις προπονήσεις και μιλάμε, να μην πούμε τώρα ονόματα, ότι το δουλεύει όσο μπορεί ο Λουτσέσκου. Είναι δύσκολο ακόμα να ενσωματωθεί ο Βέρμπλουμ, να καταλάβει, να βρει παίκτες κτλ. Αλλά ανεβαίνοντας τώρα σε φυσική κατάσταση και η μπακ μας, γιατί ήταν κουρασμένοι πάρα πολύ, θα το δείτε στο σε όλο το μεγαλείο. Κοίτα, Σάββατο 6 και 4 το μάτς. Κατά τις 3-3.30 κατέβα κάτω στο κελάρι, ανέβασε το χαλασμένο το ζώο για τους φρίτζιδες. Αφού σου είπα, το πούλησε το εστιατόριο και τα δύο ρε. Σοβαρά μιλάς. Σοβαρά, ναι. Την βασικά τέλη 31 του μηνός ήταν η τελευταία μέρα. Το έδωσα λίγο να ηρεμήσω. Θα τα πούμε πριβέ. Θα τα πούμε offer, ναι. Έγινε, Θόδωρε. Καλό σου βράδυ, Θόδωρε. Για να είστε καλά. Να είστε καλά. Θόδωρος από την Ασπρόμαυρη Γερμανία. Ασπρόμαυρη, καλά. Γερμανία και η τηλεοράσεις Ασπρόμαυρες. Όλα είναι Ασπρόμαυρη. Και ο πλανήτης βασικά. 23-10-27. Έχουμε άλλη μια γραμμή και να πάμε στο διάλειμμα. Έχουμε γραμμή. Ωραία. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας παιδιά, ο Κώστας είμαι. Γεια σου. Γεια σου Κωστή. Τι κάνεις. Λοιπόν, Ζάχο, εμείς τα λέγαμε και αλλού. Ναι. Δεν ξέρω να θυμάσαι φωνή. Τη φωνή θυμάμαι, το όνομα τώρα. Ναι. Κώστας. Κώστας, ναι. Εντάξει, τώρα με τόσα ονόματα που ακούς, φυσιολογικό είναι να μην. Έλα ρε Κωστή, πάμε. Ναι, να χαιρετήσω και τον Τάσο. Πάω και έτσι, Κώστα. Πάω. Σίγουρα. Αφού τα λέγατε αλλού, πάω και έτσι. Αργιανάρα, με κόψεις κίτρινος είμαι. Λοιπόν, έλα, Κώστα, Τάσο, ο τελευταίος παίκτης του Άρη που έπαιξε εθνική ήταν ο Πρίτας με το Σιφάκι, το 10. Σωστό. Ο Σάκης Πρίτας. Το Σιφάκι, δεν το σκέφτηκα. Το Σιφάκι. Μπράβο, ρε, Κώστα, μπράβο. Τι κερδίζει, ρε, που το βρήκε. Μια δωδεκάδα μανταλάκι. Ωραία. Όχι, ρε, ένα ποτάκι στο Νίκο, ρε. Κούτρα. Θα το κανονίσουμε, διότι είναι. Και ο βασικός υποστηρικτής της εκπομπής, μη σε αναφορές. Ο Μπουγάτσας είναι μορφή. Είναι. Κοίταξε κάτι. Ο Μπουγάτσας δεν είναι απλός άνθρωπος, είναι θεότητα. Συγγνώμη, έχει δίκιο. Συγγνώμη. Η εκπομπή έχει πάρα πολλούς υποστηρικτές. Ένα από αυτοί είναι. Να μην αδικήσουμε τους υπόλοιπους. Όχι, βέβαια. Είπαμε στο τέλος θα τους πεις. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Θα γίνει το αίτημά σου
πώς το λένε, καλά, θα το μεταφέρουμε, θα είπαμε, το μεταφέρουμε στον υπεύθυνο που κάνει οντισιόν για τις κοπέλες. Καλάρι, μόνο ο Νίκος μπορεί να κάνει οντισιόν για κοπέλες. Ναι, ναι. Εγώ ήθελα να τον πω και σε αυτό το reality, αυτό που κάνατε εσύ. Σε ποιο, που διαλέγαν κοπέλες και θα γίνουν μοντέλα. Πού κάθεσαι που να πάει. Στο Star αυτό που δεν τα βλέπουμε ναι, αυτά. Ναι, ναι, Star, ρε, ναι. Δεν φίλε, τα βλέπουμε αυτά. Έχει ένα ξανθό στο Star. Ναι, καλά. Ναι. Καλά, ρε, φίλε, είναι 3 μέτρα. Ό,τι πρέπει είσαι για λαμπίδι. 3 μέτρα και είναι και παντρεμένη με 2 παιδάκια. Που φάκελο έχει. Σου μιλάω, φίλε, βγήκε προχθές και τους πέσανε οι γλώσσες όλες. Όλοι. Και ο άλλος ο Λουλούκος. Δεν τα βλέπω αυτά. Ο Λουλούκος, να πούμε, ο Κριτής την έβαλε ένα ρε φίλε, μάλιστα το 5. Ο Λουλούκος. Ποιο είναι αυτό, ρε παιδιά, συγγνώμη, τι ωραία. Το μεσημέρι, το μεσημέρι σου απόγευμα στο Star αυτό με το My Style Rock, πώς το λένε, παιδί, που ντύνονται και κάνουν τα μοντέλα. Στο Star είναι αυτό. Νομίζω, ναι. Άσε, το κάναμε πολύ τέτοιο τώρα. Καλά, τι να κάνουμε, αυτό εδώ πέρα ο Σαλιάρης. Εγώ έχω το όνομα και αυτό έχει τη χάρη. Όσον αφορά τώρα για την εθνική, κοιτάξτε τα καλά του. Όταν θα έρθει τα καλά του ο Σκόπης και δεν έχει κολλήματα ο προπονητής, θα παίξει την εθνική. Όπως πιστεύω, δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά πιστεύω ότι αν συνεχίσει έτσι ο Τζανακάκης, θα χτυπήσει την πόρτα. Ο Τζανακάκης έχει κάνει αυτό πράγμα. Κάνει εξαιρετικό παιχνίδια. Έχει κάνει 2 παιχνίδια όντως πάρα πολύ καλά. Δεδομένου ότι από τα δεξιά ο Τωροσίδης, παιδιά, εντάξει, μεγάλη μπακάρα, έτσι. Μεγάλη μπακάρα ο Τωροσίδης, αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι για... Δεν το συζητάμε και έμεινε μόνο μπακάκες της ΑΕΚ. Ο Τωροσίδης είναι και μια ηλικία τώρα, εντάξει, τώρα και με αυτούς που παίζουμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, όσον αφορά αυτά που λέκατε για το τέτοιο, εγώ καταρχήν θα σου πω ότι είμαι κομπλεξάριστος σε κάποια θέματα. Ο Πάκ πολύ καλά έκανε και τη δουλειά του έκανε και καλά κάνει. Το πρόβλημα για μένα και χαμό θα έφτιαχνα αν εγώ ζητήσω και δεν μου δώσω. Αυτό λέμε, αυτό είπα. Εκεί θα κάνω το χαμό. Αυτό λέω. Τώρα καλά έκανε, μαγκέτ. Θα σου το πάρει και στο κάνει. Και χθες το είπα και σήμερα νομίζω είναι η σωστή αντιμετώπιση αυτή. Βέβαια, όχι σωστή. Πρέπει... Είναι το μόνο τέτοιο. Μόνο τότε που θα φωνάξει. Δεν μπορεί να φωνάζει ενώ εσύ δεν έχει ζητήσει. Τι να φωνάξω να πω δηλαδή. Αν ζητήσω και δεν μου δώσουν, τότε ναι. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, και όσον αφορά τώρα για τον Σιόπι που είπε το προηγούμενο παιδί, ναι. Την πρώτη πάσα την έχει δίκιο ότι με τέτοια, αλλά την μπάλα την είναι... Όχι, δεν είπαμε τώρα ότι είναι ο Τσάμπι Αλόνσο στο κέντρο με την μπάλα στα τέτοια, στα πόδια, αλλά την προωθεί κάπως την μπάλα και είναι γρήγορος. Το κυριότερο που θα δώσει στον Άρη είναι η ταχύτητα στο κέντρο. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι προπονητής, φίλε, με ενδιαφέρει να κόβει, να μην περνάει τίποτα από εκεί. Ο Άρης στο δημιουργικό έχει πλέον αρκετούς παίκτες. Θα τον Μπάσαρες. Ναι, εντάξει. Έχει όμως. Εγώ το πρώτο το θέλω βασικά. Αυτό είναι δικιά μου άποψη. Θέλω, ας πούμε, όταν λέμε ένας είναι το δεξί μπακ. Για μένα φυσικά αν μπορεί να προωθείται και να βγάζει και επιθετικό παιχνίδι και να δημιουργεί είναι ένα συν. Το πρώτο είναι να μην περνάει κανένας από εκεί. Αυτό θέλω. Να, η δηλαδή, βασική του δουλειά είναι αυτή. Ναι, αυτό. Ναι, αν μπορεί αυτό να κάνει, ναι, αν μπορεί να κάνει και παραπάνω πράγματα, σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά κάτι άλλο, Ζάχο. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα έπαιζε Ευρώπη αυτός ο παίκτης αν είχε 4-5 πόντους παραπάνω ύψος. Για το Σιόπι, λες, 100%. Ή επειδή βγήκαμε και φωτογραφία, όντως είναι. Εντάξει. Όχι, πρόκειται. Δεν λέω ότι είναι ένας ταλτικός παράγοντας, γιατί και ο Καντέ δεν είναι κανένας τρομερό ύψος στη Γαλλία και δεν είναι από την εθνική με τίποτα. Ναι, γιατί ο Καντέ καταπίνει όπως και ο τέτοιος χιλιόμετρα. Λοιπόν, έτσι. Σκύλος μαύρος. Κωνσταντίνης ωραίος, δε φίλε. Να σε καλά. Λοιπόν, έγινε παιδιά, καλή συνέχεια και καλή τύχη σε εκπομπές από εδώ και πέρα. Να σε καλά. Θα τα λέμε. Να σε καλά. Έτσι. Στα επιτροπικά οφίτσια γίνεται ένας χαμός. Ναι. Ραδιόφωνα θέλουνε. Ο ήχος δεν ακούγεται. Εντάξει, μικρόφωνο... φτιάξαμε ρε φίλε, τι κάνουμε. Το ένα μικρόφωνο γέρνει, air condition δεν έχει, θα βουλώσουν οι αρτηρίες μας, θα πάθουμε κανένα έφραγμα, θα ψοφήσουμε. Ναι. Ναι. Ο Βασίλης. Τουλάχιστον θα μάθουμε πού θα φτιάξουμε το κινητό μας ή το λάπτοπ μας. Βενιζέλο 11, λέμε εξειδικευμένος τεχνικούς της πόλης. Είχε κολλήσει η διαφήμιση. Ναι, εντάξει. Προφανώς έπεσε συνέχεια λούπα η διαφήμιση. Καλωσορίσατε, λέει, στο Λίμπερο. Τις μόνες μας μέρες το ίντερνετ λειτουργεί. Τις μονές μέρες λέει το ίντερνετ λειτουργεί. Τις υγιές αναγκαζόμαστε να διαβάσουμε κανένα βιβλίο, λέει ο φίλος. Εντάξει, έχουν κάποια είναι εμπνευσμένα. Εντάξει, και αυτό ήταν εμπνευσμένο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, όντως. Με έπιασε σε μια στιγμή ο Φακός, καλή εδώ. Γίνεται χαμός σε αυτό το post που έχουμε κάνει για την εκπομπή. Τα παιδιά από κάτω είναι μοναδικά. Δεν μπορούμε να το διαβάσουμε, είναι δεκάδες τα μηνύματα. Λοιπόν, Τάσο, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10. 2,87 και 3 οκτάρια θα είναι και πάλι δικό σας όπως και το 69-45, 2,87 και 3 οκτάρια. Και... FM κενό, οι τροπαλούλιδες για τα μηνύματά σας, FM κενό, το σχόλιο σας. Και αποστολή στο 54-5-26 και φυσικά ιντερνετικά στα οφίτσια, στα επιτροπικά οφίτσια εκεί που τα παιδιά κάνουν τρομερή δουλειά καθημερινά και έχουν μοναδικές εμπνεύσεις στα μηνύματά τους. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Ερχόμαστε.
Λοιπόν, γεμάτο άδεια καθίσματα βλέπω το γήπεδο της... Πώς το είπες αυτό, αντίχριστε? Γεμάτο άδεια καθίσματα. Το... Γεμάτο άδεια καθίσματα. Δεν υπάρχει ούτε ένας μέσα βασικά. Υπάρχει... Μορυμένε, ναι, ρε. Πω, πω, σοβαρά μιλάς. Ναι. 2-0, ξέρει. Και κλεισμένο το θηρόνι. Δεν το ξέρω, αυτό λέει, είναι δυνατόν ούτε ένας. Εντάξει, κοίταξε, θα το περάσουμε ντούκου, δεν θα το εκμεταλλευτώ. Για να σε κράξω. Όχι, ήταν ωραία. Και επίτηδες το άφησα να γίνει στον αέρα, γιατί το κατάλαβα ότι... Ωρε Παπατρέγια, σώπα και δεν μου το πες. Το κατάλαβα ότι... Άρε Παπατρέγια. Ένα-ένα, με σοφάρεις κατευθείαν με τσέντρα. Στην είχα στη μέρη. Λοιπόν. Εντάξει, έπιασε κατάρα σου, ρε. Λες άξες. Τι είπα, εγώ δεν έχει νιώσει ενοχλήσεις με την Εθνική Σερβίας. Γυμνάστηκε κανονικά. Ωστόσο υπάρχει αγωνία στον ΠΑΟΚ εν ώψη του Όφη. Γιατί στο τελευταίο κομμάτι της προπόνησης ένιωσε έντονες ενοχλήσεις στους οπίστιους μυριαίους από υπερέκταση και το πρωί της Τετάρτης, αύριο δηλαδή, θα υποβληθεί σε έλεγχο με μαγνητική τομογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί το πρόβλημα. Και με 8 να παίξετε στην Κρήτη, διπλό είναι το μάτς, έτσι λέω εγώ, κάνω μια πρόβλεψη. Καλά, έτσι λέγανε και πριν πολλά χρόνια και βγήκε 3-3, νομίζω, με ιδανικό ποδοσφαιριστή που τις είχαμε δώσει. Λοιπόν, να δώσουμε τις γραμμές και να διαβάσω κι εγώ 2 μηνυματάκια. Ένα τεταρτάκι γεμάτο. Ναι, δώσε γραμμές σε ζάχαρη. 23-10, 287 και 3 οχτάρια και 69-45, 287, 3 οχτάρια. Έτσι, FM και ενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-5-26. Σου απαντάει ο Γιώργος, βέβαια ξέχασα να το πω, ναι, για τα αεροπορικά εισιτήρια που... Συγγνώμη λίγο, Μπάρκα, Τσαβέρας, Μανολάς, Μπουχαλάκης, Χριστοδουλόπουλος, δεν πρόλαβα. Α, την 11, εντάξει, θα την δείξεις. Μπάρκας, Τζαβέλας, Παπασταθόπουλος, Μανολάς, Τωροσίδης, Κουρμπέρης, Μπουχαλάκης, Πέλκας, Φορτούνης, Χριστοδουλόπουλος και Δόνης. Στην κορυφή. Δόνης. Για τα αεροπορικά που είπες πόσο είναι, 230 είναι τα φθηνά για Σάββατο, Ηράκλειο, Πανέλα φυσικά. Εγώ φίλε δεν πάω. Ναι, καλά, πολλά λεφτά θέση, είναι. Μόνο πρώτη θέση. Πρώτη θέση πάει. Αυτός πρώτη θέση θα μας πει πρώτη. Ο Γιώργος. Δεν πάω, ρε, δεν πάει, είναι στην πρώτη θέση. Και... Με τον Πακιστανό και δεν τον πάει, δεν πάει. Είναι high class. Δεν μπορώ την υδροτήλα, ρε φίλε, τι να κάνω. Διούδη Διαμαντάκο μας λέει εδώ, ρε παιδιά, βάζει τον Μπάρκα τέρμα και δεν βάζει τον Βλαχοδήμο της Μπεφίκα. Τι να λέμε τώρα. Ο Διαμαντάκος όταν έπαιζε, αν εννοεί ότι ήταν παίκτης για την Εθνική. Ναι, όχι, δεν νομίζω τότε να ήταν. Ο Διαμαντάκος έπαιζε στον Ολυμπιακό τότε. Τότε πήγε Εθνική στον Ολυμπιακό. Στον Πλατανιά είχε πάει ιδανικός που είχε πάει. Δεν θυμάμαι. Όταν έφυγε από εσάς. Αν είχε στον Ολυμπιακό. Ναι. Αλλά είχε πάει Πλατανιά. Όταν έπαιξε στην Εθνική, θυμάμαι ότι ήταν στον Ολυμπιακό πάντως. Δεν τον είχε δώσει ακόμη. Ναι. Λοιπόν, και ο φίλος ο Τζίμις. Άλλο Τζίμις, για Νέα Υόρκη. Ναι. Ο Ρέτσος είναι τραυματίας, έχει σπάσει το χέρι του και μετά στο μυρό. Ναι. Γιατί είναι με Greek list, δεν το βγάζω καλά, Τζίμι. Ναι, γι' αυτό σου λέει δεν παίζει. Ναι. Ο Ρέτσος. Ωραία. Ναι, λοιπόν. Σπάσει το χέρι του, έπαιξε, Τζίμι. Δεν θα μας απαντήσει. Ο Μίστερ 22 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχουμε γραμμή. Δηλαδή, γελάκι και φίλοι του Ολυμπιακού, έτσι, με αυτή τη μεταγραφή. Μιλάμε. Δηλαδή, ο Ρέτσος πουλήθηκε ακριβότερα από τον Μήτρογλου, ο οποίος διέπρεψε όπου και πήγε. Εντάξει. Λοιπόν, δεν πουλάμε τίποτα, τρέγια. Τι θες, ρε. 23, 10, 2, 87, 3, 8. Ναι, μέσα στο άγχος είμαι. Γιατί να. Ζάναξ θα πάρω τώρα. Πώς λέει, Ζάναξ. 2, 87, 3, 8. Λοιπόν, για πες, ρε, τρέγια. Αφού είναι λοιπόν, πες τα καλά, τα ξέρω εγώ. Τι θες να σου πω τώρα. Πόση ώρα, έχουμε 10 λεπτάκια έτσι. Ξεκίνησε η Εθνική. Ναι. Ξεκίνησε η Εθνική. Ωραία. Για να δούμε τι θα δούμε. Εγώ είπα ότι. Θα κάνεις περιγραφή. Όχι, το χ το έχει στο τσεπάκι. Ναι, δεν ξέρουμε τώρα, η Ούγγροι δεν μπορεί να είναι και μεγάλη δυναμικότητα. Λογικά θα γύρει προς το διπλό. Χάσαν και στο πρώτο μάτσο μέσα στη Φιλανδία 1-0 οι Ούγγροι, να σου πω. Ναι. Καλά, και οι Τούρκοι είχαν χάσει στο πρώτο μάτσο από τους Ρώσους εντός έδρας και πήγαν στη Σουηδία, χάναν 2-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, και πάνε 3 γκολ. Ναι, έτσι. Είναι 2-3. Η Ιταλία είναι ικτρή. Καλά, αυτές τώρα ομάδες όπως η Ιταλία, αυτά δεν πιστεύω, επειδή πιστεύουν ότι θα προκριθούν έτσι κι αλλιώς από τους Τέτσι, δεν νομίζω. Εντάξει, δύο μάτσο πάντως η Ιταλία νίκη δεν έχει. Έφερε χ με την Πολωνία μέσα στην έδρα. Ναι, δεν το παρακολούθησα. Έχασε χθες από την Πορτογαλία. Ένα μήνα. Ένα μήνα. Να, και εγώ το είχα παίξει αυτό, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, τίποτα. Δεν πουλάμε, φίλε, ναι, τίποτα. Να μην πουλάμε. Ναι. Ούτε. Να μην πάρει κανείς. Ναι. Έτσι θα την κλείσουμε στην εκπομπή με σχολιασμό. Λοιπόν, όταν θα ετοιμαστεί ο Βέρμπλουμ. Ο Βέρμπλουμ. Θα είναι βασικός δηλαδή ο Βέρμπλουμ. Που τον έχω κράξει εγώ. Το Βέρμπλουμ. Δεν του άρεσε την κυρία Βέρμπλουμ, δεν τη άρεσε η Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Τι έχει κινητό. Ο Βέρμπλουμ είναι, παρεξηγήθηκε. Καλά, άρεσε. Δεν βάζει δόνηση, ρε. Περίμενε. Ποιο είναι αυτό. Ο Εσκομπάρ, περίμενε. Ο Εσκομπάρ είναι. Ναι, ορίστε. Στον αέρα είμαι. Στον αέρα, ωραίο είναι. Γεια, πολύ μ' αρέσουν αυτά τα ραδιοφωνικά. Ναι. Πολύ μ' αρέσουν αυτά τα κάλτε ραδιοφωνικά. Βάλτε και στον αέρα, ρε. Φυσικά,
και για βρύση και για συμφώνια και για ό,τι θέλεις. Καλά, ρε, σε πήρε για να ρωτήσει για υδραυλικό. Ξέρει ότι κάνουμε λοιπόν, εκπομπή. Συγγνώμη λίγο, γίνεται να το συζητήσουμε σε 10 λεπτά που θα κλείσουμε την εκπομπή, γιατί είμαστε στον αέρα και ακούγεσαι. Όχι. Ποιο είναι ο Μανολής? Α, ο Μανώλης. Εγώ νομίζω άλλος είναι. Κάτι έπαθε, πλημμύρισε στο μαγαζί. Σοβαρά. κατευθείαν. Κλείσει την εκπομπή και φύγαμε. Να φτιάξει βλάβη. Να φτιάξει τη βλάβη. Πολύ μου αρέσουν τα live, τα ζωντανά. Αυτό ήταν πολύ. Ούτε κατάλαβα ότι είναι 10 παρά 10. Εντάξει, αν έχει πρόβλημα τώρα στο μαγαζί. Πάμε στον επόμενο φίλο. Τον επόμενο φίλο δεν ξέρω εγώ τι λέω. Καλησπέρα. Γεια σα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι κάνει με τα μάτια, συνεννοείσαι με τον Βασίλη? Πάντα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι γίνεται, παλικαριέ. Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδί μου, και μια επιθυμία συνάμα. Αν μπορούμε θα υπάρξει τίποτα σύντομα να δούμε παοξίδες Αριανούς στο γήπεδο ή Αριανούς παοξίδες αντίστοιχα, όπως εσείς παρέα εκεί πέρα? Ωραία ερώτηση. Ωραία. Είναι τόσο δύσκολο δηλαδή? Θα το ήθελα να το δω, φίλε, αλλά πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Θέλεις την απάντησή μου? Είναι εύκολο αν υπήρχαν, είναι εύκολο σε οποιοδήποτε άλλο προηγμένο κράτος, αν υπήρχαν... Υπάρχουν βέβαια οι νόμοι εδώ, αν εφαρμόζονταν οι νόμοι. Αν οι νόμοι που υπάρχουν εφαρμόζονταν, να είσαι σίγουρος ότι και οι Αριανοί θα μπορούσαν να πάνε στην Τούμπα και γιατί στο Χαριλάο οι Παοξίδες. Πάντως, για να τα λέμε και όλα, αυτή είναι η άποψη δική μου. Η ιστορία δεν είναι και τόσο καλή στη συνέβηση των δύο οπαδών. Δηλαδή έχουν γίνει αρκετά επεισόδια. Καλά, σου λέει, παλιά δεν έχουν σταματήσει αρκετοί αγώνες, έχουν διακοπεί, αλλά έχουν γίνει και δεκάδες αγώνες, πιο παλαιότερα ακόμα, που ήταν και οι Παοξίδες και οι Αριανοί. Τέλειωνε το μάτς και φεύγανε αγκαλιασμένοι, μια χαρά. Κοίταξε, το ότι θέλουν κάποιοι να μείνουμε σε αυτή την κατάσταση, το είναι γνωστό. Εντάξει, γιατί μπορώ να βάλω κι εγώ τώρα 10 παοξίδες να πετάξουν αντικείμενο στους Αριανούς, να προκαλέσουν ή να βρίσουν οτιδήποτε και να γίνει το αντίθετο. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης εδώ πέρα, ας πούμε, πώς μεγάλωσε. Με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Γενικά της Ελλάδος το μπάσκετ. Μπράβο. Τότε με Γκάλι, Φασούλα, Γιαννάκη και τα λοιπά. Αυτό θα ήταν και το δικό μου παράδειγμα. Τι το βάλαν τον γκολ. Εγώ θα πρότεινα ρε παιδί μου, και όπως γίνεται κάθε πόλεμο, το πάντα θα θεωρήσουμε ότι είναι πόλεμος μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη, πάρε και μια ανακοχή. Το offside είναι καθαρό να πούμε, έτσι. Ναι. 100 ανθρώπους, 100 Αριανούς. Δεν μπορεί να προσκαλέσει ΠΑΟΚ να τους φιλοξενήσει στο γήπεδο. Ακούστε λίγο, το όνομά σας πώς είναι? Το όνομά σας, κύριε Γιάννη, ακούστε λίγο. Εντάξει, νεαρός είναι, τι κύριε, δεν είναι νεαρότατος. Δεν ξέρω, ρε φίλε, εγώ από τη φωνή του τον κόβω 45-50, πώς το πω. Τάσο. Τάσο, μ' ακούς? Έλα, Γιάννη, ναι. Έχουμε δουλέψει μαζί, είμαι ο Γιάννης ο χειριστής. Έλα, ρε φίλε, πλάκα κάνεις. Πλάκα κάνεις. Χαθήκαμε. Δεν το γνώρισες. Καλά, ξέρεις με τον Γιάννη πόσες φορές έχουμε. Πάρα πολλές δουλειές. Τέλος πάντων, άκουσε λίγο να δεις τι γίνεται. Καταρχήν πρέπει να συμφωνήσουν οι δύο ΠΑΕ. Να ανταλλάξουν εισιτήρια. Έστω και 100 που λες εσύ. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και να συμφωνήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με την ΠΑΕ Άρης για τα δύο μάτσα να ανταλλάξουν εισιτήρια μεταξύ δύο οπαδών, δεν θα συμφωνήσει η αστυνομία. Ναι, είναι και αυτό το επόμενο. Δεν θα δώσει άδεια η αστυνομία. Τώρα, δεν θα δώσει γιατί δεν θέλει. Δεν θα δώσει γιατί υπάρχουν άλλα πράγματα. Σου λέει να μην έχω καθόλου φασαρία. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα όταν παλαιότερα τουλάχιστον ίσχυε, εγώ γνώριζα ότι έπαιρνε το 15% από τα εισιτήρια. Ναι, τόσο ήταν. Δεν ξέρω αν ισχύει τώρα. Όχι 15, ρε. 15% έπαιρνε τα εισιτήρια. Για να μην κρατάς τη γραμμή. Ναι. Πρέπει να αλλάξουμε επίπεδο όλες οι ομάδες. Ο Άρης χρειάζεται να αλφα-εθνική, το πω Super League, γιατί έχει κόσμο. Πρέπει να υπάρχουν ομάδες που έχουν κόσμο, να ανεβεί το επίπεδο ολονών των ομάδων που έχουν κόσμο για να μπορέσουν να προχωρήσουμε. Mm. Δεν γίνεται αυτό το πρωτάθλημα να πηγαίνει να παίζει ο ΠΑΟΚ ή ο Καγουάρης και να βλέπει την αντίπαλη ομάδα να έχει 10 θεατές. Αυτές οι ομάδες πρέπει να φύγουν από την Super League. Δεν πρέπει να υπάρχουν. Το γήπεδο πρέπει να έχει κόσμο. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Είναι αποκλειστικό το θέμα. Κατάλαβες. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, Γιάννη. Λοιπόν, σας καλυφθώ, θα τα ξαναπούμε παλικάρια, σας ακούω, σας χαίρομαι, θέλω έτσι ό,τι καλύτερο να κάνετε, εντάξει. Να σε καλά, να σε καλά. Για παλικάρια μου, καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ. Δεν ξέρω, έχουμε γραμμή. Όχι. Μετά λοιπόν έλεγα ετοιμαστεί ο Βέρμπλουμ και θα είναι έτοιμος. Δεν θα χρειαστεί. Ο Πάου θα κατέβει στο Χαριλάου στην 7η Αγωνιστική με 9, να ξέρεις. Με 9 λες. Στο κέντρο δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται.
Δηλαδή μπορεί να σου καλύψει όλο το κέντρο μόνο του. Τέτοια ποιότητα διαθέτει. Δηλαδή, όταν στο 8ο λεπτό θα είναι 2-0, τι θα έρθει να σε κάνω, μη σε πάρω τηλέφωνο. Στο PlayStation. Ναι, να μην σε πάρω τηλέφωνο. Να μην είναι κανένα 0-2 και υπάρχει απογοήτευση. Γιατί, να σου πω τώρα κάτι. Επειδή έχετε σηκώσει πολύ ψηλά τον Άμανε. Ναι. Και από μόνοι σας έχετε αυξήσει τις απαιτήσεις. Δεν σου είπα πολύ, 2-0 σου είπα. Έχετε αυξήσει τις απαιτήσεις. Δεν σου είπα 3. Ναι, καλά κάνεις. Και το πιστεύεις, ομάδα σου είναι μπράβο, ναι. Σου βγάζει το καπέλο, ωραίος. Ναι. Όπως ντέρμπι πιστεύω είναι, και εγώ την ομάδα μου ότι μπορεί να είμαι εγώ 0-2. Ντέρμπι, φυσικά. Ντέρμπι, αν μπράβο. Επειδή έχετε αυξήσει με 2 μάτς μόνοι σας τις απαιτήσεις. Και γίνει κανένα. Μιλάτε για. Και γίνει κανένα 6-6 τι θα γίνει. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Άμα γίνει 6-6 τι θα πεις, λέμε. Ότι δεν σώθηκες ακόμα, θα έχεις 18 βαθμούς. Ναι, θα είσαι καμιά 5-6 βαθμούς πίσω. Μπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζεις. Δεν νομίζω. Δηλαδή θα κερδίσει το Καραϊσκάκι, δηλαδή. Εσύ θα έχει κάνει 6-6, ρε φίλε. Λέω, μία σου. Και δεν θα έχω κάνει εγώ. Πώς θα είσαι στο Καραϊσκάκι, θα κερδίσει το Καραϊσκάκι. Εσύ δηλαδή πια βάτο. Δύσκολο. Εγώ έχω. Ποιο βάτο έχω από το. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Σου είπα, να στα πω. Πέριμε. Να στα πω. Λιβαδιά. Άρης Λιβαδιά. Ωραία, πήγαμε στα. Ναι. Γιάννενα Άρης. Γιάννενα Άρης. Θα περάσει το Γιάννενα. Εντάξει. Με Κλάους. Όχι, όχι. Με Κλάους. Τον ξέχασα τον Κλάους. Με Κλάους. Τώρα που το λες. Ο τιμωρός. Για το χίπαο. Ο τιμωρός σου είναι εκεί. Ναι. Σε παρακαλώ. Και έρχεται με, και. Με κατάλεψε εκεί. Έρχεται και αγανακτισμένος, κασμένος, με προοπτική να διακριθεί. Σωστά. Για να πάει σε μεγάλη σωστά, ομάδα. Σωστά. Τώρα αυτό. Να ξαναπάει στον Πάο. Να ξαναπάει στον Πάο. Δύσκολα τώρα. Γιατί μωρέ. Μια χαρά. Παοξάκι. Είναι. Μαρούσε το τύμπανο, μια χαρά. Μετά παίζει με την Τρίπολη. Άρης Τρίπολη, ναι, είναι δύσκολο μάτς, δεν είναι εύκολο. Εγώ δεν είπα ότι είναι εύκολο. Ναι. Έτσι, έκτη αγωνιστική. Είναι πιο βατό το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Έκτη αγωνιστική, ναι. Πού πας. Για να δω. Πανιόνιος Άρης. Ναι. Αυτό είναι δύσκολο, όντως. Και αυτό είναι δύσκολο. Γιατί οι Πανιόνοι δεν είναι και έτσι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Φύλλα προσκύμενη, ας πούμε, ή πιο πολύ φύλλα προσκύμενη. Είχα βγάλει και ένα σύνθημα πάλι. Ναι, ναι, καλά. Το σύνθημα είναι πιο φύλλα προσκύμενη προς το ασπρόμαυρο στρατόπεδο, ας πούμε. Ναι, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι προβάλλουν και μεγάλη αντίσταση. Εκτός το πέσει. Είναι με αγωνιστική Άρης ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ναι. Ωραία πράγματα. Για πες του ΠΑΟΚ, γιατί δεν είναι. Διάβασε του ΠΑΟΚ. Του Άρη. Του ΠΑΟΚ. Για διάβασε του ΠΑΟΚ. Για πες. Όχι ΠΑΟΚ. Ναι. Βατό μάτς για το ΠΑΟΚ. Πιστεύω πολύ ότι... βατό. Εγώ πιστεύω δεν υπάρχει αυτό το μάτς. Δεν είναι εύκολο μάτς. Ναι, πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Βάσει δυναμικότητας ρόστερ και τα λοιπά. Ναι, πάμε σχέσεων και τα λοιπά. Σχέσεων. Ναι, καλά, ναι, γίνονται αυτά. Ναι, 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 ναι. Για μπορεί να το πάρει το διπλό ΠΑΟΚ. Μπορεί να το πάρει. ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Τους γνωστάμε από πέρσι πάρα πολλά. Τους συγκεκριμένους χάρτινους κυρίως, τους χαρταετούς. Τι τέταρτη αγωνιστική, ναι, ναι. Έτσι, εγώ το παίζω από τώρα 3-0. Ημίχρονο. Ωραία. Ημίχρονο 3-0. Ωραία. Για προχώρα. Λοιπόν, με Κομίνη. Βάλτε τον Κομίνη. Τέταρτη αγωνιστική να απαιτήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να βγάλει ανακοίνωση. Κομίνη, ναι, και Ποντίκη. Κομίνη. Πέμπτο. Έτσι, και τέταρτο τον Αλετόπουλο. Πέμπτο. Τα εγώ λέω ότι τα κερδίσει και τα δύο. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Βρώμα η δουλειά εκεί μέσα. Βρώμα. Ναι, δεν είναι εύκολο τα πράγματα εκεί πέρα. Πάντα περνάω δύσκολα βράδια στο Καραϊσκάκης. Εκεί μπορεί να χάσω κιόλα, μπορεί να βγει και χ, αλλά μπορεί και να το κερδίσω το μάτς. Δεν είναι ομάδα φόβητρο. Του παλαιών ετών Ολυμπιακός. Δηλαδή το ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι σίγουρη νίκη, ενώ το Ολυμπιακός τέτοιο το μπορεί να πάρει. Το ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι 3-0 ημίχρονο. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό το φοβάμαι το μάτς. Το ΠΑΟΚ ΑΕΚ δεν το φοβάμαι. Προακάτω, έκτη. Όχι ΑΕΚ, ΑΕΧ. Δεν ξέρουμε γιατί λέμε. Έκτη αγωνιστική. Έκτη αγωνιστική. Εγώ ΑΕΚ. Ναι, για τα συνεταιράκια. Ναι, ναι, ένωση με τον Ολυμπιακό που να έχετε και εκεί. ΠΑΟΚ Απόλλωνος Μήνης. Ένα καλό απογευματάκι. Εύκολο νομίζω. Ποιο? ΠΑΟΚ Απόλλωνος Μήνης πριν έρθω με σένα. Α, πάω κάτω. 5-0, ναι, και θα έρθω, δεν, θα έρθω δεν, με δεν φόρα. Δεν έχεις δει το άλλο, για έρθω να κλείσουμε φόρα. Σιγά σιγά, ναι, με αυτά. Ναι, δεν έχεις δει το άλλο, βέβαια, δεν μπορείς να το δεις. Ναι, ναι. Αν έχετε ευρωπαϊκό ενδιάμεσα ή πριν ή μετά. Έχουμε 20... Πρόσεξε, ξεκινάμε με Chelsea. Πρόσεξε, ναι, το μάτς, δεν ξέρω, λέει ημερομηνίες εδώ. Για δες, είναι σημαντικό αυτό. Για την έκτη αγωνιστική. Γιατί είναι οποιαδήποτε αγωνιστική. Πάνε 7, στην 7 7 Οκτωβρίου. Για πάνε στην 7η. Στην 7η δεν λέει. Στην 7η δεν λέει. Δεν λέει. Ξέρεις γιατί. Γιατί έχει... Έχει εθνική μάτς. Ναι, το Άρης ΠΑΟΚ είναι. Έχει Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, 2 το Σεπτέμβριο. Δηλαδή είπε 7, περιμένει να είναι 14. Δεν είναι 14, είναι 21. Έχει, ναι, κενό. Έχει δίκιο σε αυτό. Είναι κενό 21 Οκτωβρίου. Να πούμε ότι δεν έχει μόνο Σεπτέμβριο 2 μάτς εθνική. Έχει 2 και τον Οκτώβριο, 2 και τον Νοέμβριο. Ωραία, εμείς λέμε τώρα για το Άρης ΠΑΟΚ, ρε παιδί, ναι, μου. Εσύ, ναι, έχεις ευρωπαϊκό πριν ή μετά από αυτό? Σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά ποιο ευρωπαϊκό έχει? Έχει την Τζέλση, μετά παίζω Μπάτε Μπόρισοφ. Παίζει ένα ρόλο που θα πάρει. Κάπου εκεί πέρα. Ή με την Μπάτε Μπόρισοφ ή με την αυτή. Με την. Πώς τη λέτε. Το βίντεο. Το βίντεο κλαμπ. Με αυτή που έπαιξε η ΑΕΧ για να πάει, να πάρει 25 εκατομμύρια. Σε κάνει το βίντεο κλαμπ κάνα 2-0 προσέξει. Κατάλαβε. Μπορεί. Με τις μικρές ομάδες έχω θέμα. Έχω θέμα, αλλά και μία, ένα λοιμό θυμάμαι. Έχω το ρεκόρ, νομίζω έχω. Ναι. Το ρεκόρ σε εκτός έδρας μάτς. Το 0, σε ευρωπαϊκό το μάτς. Το 0-7 λες. 0-7, ναι. Ναι, όντως. Ναι, ναι.
Ο ΠΑΟΚ το έχει από ευρωπαϊκή ομάδα. Εκείνη τη μέρα τη θυμάμαι γιατί καταστράφηκα στο στοίχημα εκείνη τη μέρα. Και το αρνητικό ρεκόρ το έχει ο Ολυμπιακός την 7 από τη Γιουβέντους. Ναι. Την αξέχαστη. Καλά, Γιουβέντους όμως. Την υπέροχη εκείνη βραδιά. Ωραία. Την οποία λατρεύουμε. Και, και εσύ έχει ένα που μου το θυμίζει ο φίλο. Είσαι φιλικό βέβαια. Εντάξει, από ναι. την Μπραουσβάικ, μια ομάδα τρεις εθνικής. Λέει εσένα δεν έχει πάει καλά. Σε ναι, με του αυτού είχα φάει 6. 7. 7 σε φιλικό. Ναι, ναι σε, μάτς προετοιμασίας. Προετοιμασίας. Φιλικό προετοιμασίας. Ναι, ναι, τα καρσόνια. Λοιπόν, σιγά σιγά να κλείσουμε. Κάνει για επίσημα όμω μάτς. Ναι. Να κλείσουμε σιγά σιγά έτσι. Γιατί είναι και 58, να μην φάμε και από την επόμενη εκπομπή ούτε λεπτό. Να πούμε ότι από αύριο το σποτάκι του. Υποστηρικτή της εκπομπής στο Escobar θα είναι έτοιμο και θα το ακούσουμε. Και να πούμε ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, θα πεις και εσύ φυσικά τους, έτσι, τους έχεις, εσύ τους ξέρεις στο μυαλό δηλαδή. Ξέρω, παίξε, ναι. Μπράβο ρε φίλε, εντάξει, είναι, καλά θα μου πεις και 7 χρόνια εδώ πέρα. Να πούμε ότι είναι, είναι πολλά χρόνια όντως. Οι... Δεν είναι λίγα χρόνια, 7 χρόνια που είσαι εδώ και φυσικά και δεν είναι λίγη και δική σου αυτούς που θα αναγγέλσαν υποστηρικτές της εκπομπής. Εγώ να πω ότι το Escobar Espresso Cafe Bar είναι ο υποστηρικτής της εκπομπής μας. Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-28301. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί για καφεδάκι, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Φοβερό all day bar. Έτσι. All day bar να πούμε και σπορ καφέ. Έτσι. Έτσι. Αυτό εδώ 2-1. Εδώ έπρεπε να πεις το Transformers, το πτυσσόμενο που έλεγες για την για Τούμπα. Την Τούμπα, εντάξει. Ό,τι γίνεται, ξέρω έτσι. Εγώ πολλά. Είναι ακριβώς όπως Dimension. Είναι. Με special καθαρά ποτά. Να το πούμε, εκεί έχουμε επιλέξει να πηγαίνουμε είναι... τα ποτάκια μας. Με υπέροχες εφαίρειες υπάρξεις αυτό... εντός καταστημάτων. Πώς είμαι σίγουρος θα έλεγες αυτά τα πράγματα. Αλλά και σαν θαμώνες και σαν θαμώνες το επιβεβαιώσαμε με την προχθεσινή. Ειδικά εσείς αυτά είσαι ειδικός να πω την αλήθεια. Κοιτάξτε τώρα, εμείς ό,τι και αν λέμε. Πρέπει να πάτε να το επισκεφτείτε. Τα λέμε για να τα ακούτε. Εντάξει, θα κάνετε μια σκασιά στο Escobar. Έτσι, σε κανένα μάτς και για να πείτε τα ποτάκια σας, να πάρετε τη σύντροφό σας, τον φίλο σας, τη φίλη σας. Οτιδήποτε. Για να καταλάβετε τι εννοούμε. Και που ξέρετε, μπορείτε να μας πείτε και εμάς. Γιατί συχνά πυκνά εκεί θα είμαστε. Συχνά πυκνά, όχι συχνά. Όχι πολύ τακτικά, θα είμαστε και εμείς εκεί πέρα. Ναι. Και φυσικά και σε παιχνίδια και σε άλλες. Μην το λες σιγουρά, γιατί μπορεί να μας κυνηγάνε και μερικοί μας. Καλά, ρε, σιγά, ρε, σιγά, ρε, σιγά. Σιγά μας κυνηγάνε. Λοιπόν. Ειδική σου. Να ευχαριστήσουμε για άλλο ένα βράδυ και τους υποστηρικτές εδώ της εκπομπής, την οικογενειακή ταβέρνα Τα Πιθάρια στο Ρετζίκι, ο φίλος μας ο Άκης, το Μπακάλικο, special εδέσματα όλα ψητά της ώρας στην Ωρεοκάστρο 133. Οι Γιώργηδες εκεί έχουν κάνει μια υπέροχη δουλειά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο υπάρχει και ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. 1-0 οι Ούγγροι. 1-0 οι Ούγγροι. Δεν πρόλαβα να πατήσω. Ναι. Το Γυράδικο το μοναδικό στην Προφήτη Ηλία 75, το φίλο μας τον Ανέστη. Την Ψαροταβέρνα Πορφύρα στην Επιδαύρου 30, στην Κάτω Τούμπα. Μοναδική ψαροταβέρνα με φρέσκα ψάρια και πάρα πολλές ψαρολουχδιές από τα χεράκια της Κυραμέρης. Γκολάρα έτσι. Γκολ ήταν αυτό, ρε φίλε. Ούτε PlayStation. Το όνειρο live strip show, τον αδερφό του Μανώλη, τον οποίο θα τον επισκεφτούμε. Πάρα πολύ σύντομα. Ζάχο, μαζί θα πάμε. Έτσι, και να κλείσουμε με το μεζεδοπολείο Ουζέρι, το Ζήκο της Τούμπας στην Ανατολική Στράκης 67, το φίλο μας τον Αρίστο με τα special εδέσματα. Θα φας εκεί, φίλε, μπριζόλα καπνιστή σχάρας, να λιποθυμήσεις, είναι καλύτερη από σεξ. Ναι. Θα σε πάω σε όλα. Μπριζόλα είναι ένα από τα αγαπημένα. Μπριζόλα καπνιστή σχάρα. Δεν έχει φάει τέτοιο πράγμα. Εντάξει. Και μοναδικού μεζέδε. Δηλαδή τα φάβρε, τα λαγάνια. Όλου του υποστηρικτέ εκπομπή. Να είστε όλοι σα καλά. Να του τιμήσουμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Αύριο πάλι πρώτα ο Θεό, 8 η ώρα, θα είμαστε εδώ πέρα με τον Τάσο για άλλη μια εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Ποιοι έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, ακολουθούν τα παλικάρια εδώ του Λίμπερο με την εκπομπή Μπάλαντερ, ο Νίκος Μοσχοβίτης και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος, εκπομπή Μπάλαντερ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, μην το κουνήσετε ρουπί, ανοίξτε μια μπυράκλα, βάρτε μια ουσκάρα, βάλτε μια βότκα στη χειρότερη και απολαύστε την εκπομπή Μπάλαντερ. Καλό σας βράδυ από μένα και τον Τάσο. Auf Wiedersehen.